Είμαι ελευθεριακός από το blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με τη Λιλιάνα Κυρίνη, σωστά το πάει, που είναι πρόεδρος του σωματείου της WIND, και τον Αλέξανδρο Μπουτζιούπα. Αυτό το πω πιο εύκολα και είναι πιο δύσκολο. Και μια εντύπωση μου έκανε, μπράβο. Ναι, είμαι στο πήρα κατευθείαν. Που είναι γραμματέας του σωματείου της Vodafone. Σωστά. Τώρα μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος γιατί, ξέρω, σας πλησίασα για να κάνουμε κουβέντα και δεν πλησίασα, ας πούμε, κάποιο άλλο σωματείο. Γιατί νομίζω ότι τα σωματεία της κινητής τηλεφωνίας γενικά είναι ψιλοκαινούρια. Δηλαδή δεν έχουν παράδοση συνδικάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, πολλά χρόνια. Γι' αυτό σας επέλεξα εγώ βασικά και επειδή αυτή την περίοδο είστε και σε απεργία και επειδή δεν σας παίζει και κανένας όταν κάνετε απεργία, δεν εμφανίζετε πουθενά ότι κάνετε κάτι, είπα να τα πούμε, ας πούμε, για να μου πείτε τι γίνεται, τι συμβαίνει. Αλλά να αρχίσουμε λίγο έτσι πιο... Θέλω να μου πείτε πότε ιδρύθηκαν τα σωματεία και πώς ήταν τα πράγματα τότε. Δύσκολα, εύκολα... Ποιος αρχίσει. Ας ξεκινήσει η Λιλιάνα. Ωραία. Από την έννοια και το σωματείο τους είναι πιο παλιό από το δικό μας. Okay. Το 2005 ξεκινήσαμε εμείς. Δεν υπήρχαν συλλογικές συμβάσεις, υπήρχε μια χαόδηση κατάσταση στο τι πληρώνεται, τι δικαιώματα έχει ο καθένας κτλ. Συστήθηκε σωματείο στην εταιρεία το 2005 υπό δύσκολες συνθήκες, διότι η διοίκηση δεν το δέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Υπήρχαν δηλαδή, υπήρχαν διώξεις εναντίον του σωματείου κτλ. Αλλά κατάφερε και στάθηκε στα πόδια του. Ενισχύθηκε πολύ από τους συναδέλφους και προχώρησε και σε υπογραφή ένα χρόνο μετά, προχώρησε και σε υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Και εδώ στη Vodafone ιδρύθηκε το 2008. Είναι γεγονός ότι υπήρχαν κάποιες προσπάθειες να ιδρυθεί και νωρίτερα. Απλώς σε μια πολυεθνική ποτέ δεν είναι εύκολο να οργανωθεί ο κόσμος και να βγει μπροστά. Παρ' όλα αυτά, το 2008 υπήρχε ένα μαζικό outsourcing, κάτι το οποίο θα αναφερθούμε και αργότερα, γιατί είναι από τα βασικά θέματα της συζήτησης αυτής που κάνουμε. Όπου τότε βγήκε περισσότερο ο κόσμος μπροστά, το 2008 μεταφέρθηκε ένα τμήμα, είχε πάει στην Hall τότε. Και έτσι αυτό ήταν εφαλτήριο στο να ιδρυθεί πλέον το σωματείο και να λάβει σάρκα και οστά. Βέβαια, προφανώς ούτε και η διοίκηση της Vodafone το δέχτηκε αυτό έτσι. Εύκολα, μάλιστα κινήθηκε και νομικά, θέτοντας θέμα αντιπροσωπευτικότητας, κάτι όμως το οποίο απέσυρε. Και μετά άρχισε να αποκτάει μια δυναμική σιγά σιγά το σωματείο και μέσα από τις γενικές συνεδρίες και τη συμμετοχή του κόσμου. Και έτσι εδραιώθηκε, ας πούμε. Ωραία. Οι παρατάξεις των σωματείων που είσαστε είναι κομματικές, είναι πολιτικές, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά? Δηλαδή θέλω να πω, ας πούμε, υπάρχει μέσα, ξέρω εγώ, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ. Πώς είναι δομημένες? Στο δικό μας σωματείο υπάρχει παράταξη που ονομάζεται Ταξική Ενότητα και είναι του ΚΚΕ, και οι υπόλοιποι είμαστε ανεξάρτητα μέλη. Ουσιαστικά σε εμάς, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι δύο τα ψηφοδέλτια, είναι μεμονωμένοι υποψήφοι και υπάρχει και η παράταξη σε εμάς της Σταθμικής Ενότητας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή κατέχει δύο έδρες από τις 11 και οι υπόλοιπες είναι ανεξάρτητοι υποψήφοι. Ανεξάρτητοι δηλαδή, κατεβαίνετε μαζί ή πώς? Είναι κοινό το ψηφοδέλτιο, αλλά δεν υπαγόμαστε κάποια παράταξη. Είναι μεμονωμένοι υποψήφοι. Όταν δηλαδή γίνεται η εκλογική διαδικασία, είναι αρκετά πολυφωνικό. Εσείς? Εμείς έχουμε ένα ψηφοδέλτιο. Δεν υπάρχει καλή παράταξη εμάς, ναι. Επομένως όλοι οι υποψήφοι σε ένα ψηφοδέλτιο. Αυτό. Okay. Θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι θυγατρικές σε κάθε εταιρεία. Αν ξέρετε ποια είναι η κατάσταση ακριβώς αυτές, ας πούμε. Και αν έχουν το δικαίωμα οι εργαζόμενοι των θυγατρικών να εντάσσονται στο σωματείο. Είτε της μιας είτε της άλλης εταιρείας. Μου επιτρέπεις?
Λοιπόν. Με άνεση. Ναι, εδώ πέρα υπάρχει πολύ ζουμί. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πλατιάσω και να. Όχι, ό,τι θες κάνω, δεν πάω σε λεπτομέρειες αρκετές. Καλά, θα μας δοθεί αυτή η ευκαιρία γιατί θα έχουμε. Εντάξει, απλά σου λέω ότι δεν υπάρχει θέμα. Αλλά έτσι, σαν μια πρώτη απάντηση σε αυτό, καταστατικά ναι, καλύπτονται οι συνάδελφοι που εργάζονται και σε θυγατρικές εταιρείες. Άλλωστε, πλέον η Vodafone μετά την τελευταία τη εξαγορά τη Hall, καθώς επίσης και τη 360, μπορούν να γραφτούν στο σωματείο μας. Υπάρχει μια άλλη εταιρεία τεχνική, η οποία είναι η Zelitron, όπου η Vodafone κατέχει το 100% και σε αυτήν μπορούν να, και από αυτήν μπορούν να γραφτούν. Και εκτός των άλλων υπάρχει και το τελευταίο παράδειγμα της Victus, το οποίο κατέχουν από κοινού η Vodafone με τη Wind 50-50, ας πούμε, και καλύπτεται και οι συνδεδεμένες εταιρείες με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, ναι, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων που εργάζονται. Έχετε μέλη από αυτές τις εταιρείες, ας πούμε. Ναι, ναι, υπάρχουν. Καλά, τώρα με τη Hall και την 360, 360 ήδη έχει ένα επιχειρησιακό. Mm-hmm. Και στη Hall τώρα, το Δεκέμβρη έγινε η υλοποίηση της εξαγοράς. Mm-hmm. Έχουμε κάνει κάποια παρέμβαση εκεί στο χώρο. Μέχρι τώρα οι συνάδελφοι πάγονταν στο σωματείο της Σύντρακομ, το οποίο ήταν, είναι ένα σωματείο ομίλου και κάλυπτε και τους συνάδελφους στη Hall. Και από εκεί και πέρα έχει γίνει μια πρώτη γνωριμία, κάποιο μοίρασμα κειμένου και τα σχετικά. Επομένως, ναι, είμαστε σε επαφή και με αυτούς τους συνάδελφους. Ωραία. Εσείς? Εγώ θα σταθώ μόνο στη Victus. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πριν από 1,5 περίπου χρόνο, πριν από ένα χρόνο, έγινε μεταφορά εργαζομένων από τη Vodafone και τη Wind τεχνικού προσωπικού στη Victus, σε μια εργολαβική που φτιάξαν οι ίδιοι. Εκεί μεταφέρθηκαν με τα ίδια δικαιώματα και μισθούς που είχαν στις προηγούμενες εταιρείες. Βέβαια, έχει διεξαχθεί ένας πολύ μεγάλος αγώνας και από τα δύο σωματεία το προηγούμενο διάστημα για να μην προχωρήσει η μεταφορά. Αυτό το μόνο που ουσιαστικά καταφέραμε σε όλο αυτόν τον αγώνα ήταν να ακριβώς να μεταφερθούν με τα ίδια δικαιώματα. Απλά το κακό της υπόθεσης μεταξύ πολλών άλλων είναι και ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν και ιδρυτικά μέλη και του δικού μας σωματείου αλλά και του σωματείου της Victus που έχει συσταθεί το επιχειρησιακό σωματείο εκεί μεταφέρθηκαν σε άλλη εργολαβική. Και το γνωρίζω από την πρωτεύουσα, δηλαδή ότι ουσιαστικά αυτό θα είναι και ένας τρόπος για να σπάσουν τελείως τα μήματα δηλαδή, και να φύγουν και σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη αγωλαφική. Λοιπόν, και όντως αυτό συνέβη λίγους μήνες μετά. Προς το παρόν, οι συνάδελφοι εκεί, από όσο γνωρίζουμε, παλεύουν για συλλογική σύμβαση, έχουν το επιχειρησιακό σωματείο και τους στηρίζουμε. Άρα εσείς δεν μπορείτε να τους καλύψετε, εφόσον είναι. Εμείς είχαμε αρχικώς κάνει μία επέκταση στο καταστατικό για να καλυφθούν και είχαμε πάρει απόφαση ότι από τη στιγμή που θα συσταθεί επιχειρησιακό σωματείο εκεί, εμείς θα αποσυρθούμε για το λόγο της ενδυνάμωσης του επιχειρησιακού στην επιχείρηση εκεί και αυτό πράξαμε, οπότε πλέον έχουμε αποσυρθεί από τη Victus, αλλά είμαστε σε στην επικοινωνία και στην εργασία και σχέση αλληλεγγύης με τους συναδέλφους εκεί. Άλλωστε, όπως είπα και πριν, είναι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν και ιδιωτικά μέλη του δικού μας σωματείου. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και διαφορετικά. Και να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Αυτή η εταιρεία Victus για ποιο έργο, ας πούμε, συστάθηκε, δηλαδή να γίνει τι που δεν μπορούσαν να κάνουν από τις ίδιες εταιρείες οι άνθρωποι που δουλεύαν ήδη. Μα μπορούσαν να την κάνουν. Τη δουλειά αυτή κάνανε. Το μόνο που θέλανε. Κοίταξε, είναι και κατόπιν και δική σου. Είναι πλέον το outsourcing ένας στρατηγικός στόχος και των δύο εταιριών. Δηλαδή, αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι ουσιαστικά να μην έχουν εργαζόμενους Vodafone ή Wind αντίστοιχα, να εργάζονται και να παράγουν έργο. Εργαζόμενοι οι οποίοι να ανήκουν σε άλλες εταιρείες
και από εκεί και πέρα να υπάρχει πλήρης ευελιξία σε αυτό που λέμε εργασιακός χώρος, ας πούμε. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ήταν και η Victus. Η Victus ουσιαστικά είχε αναλάβει το κομμάτι του δικτύου, τις κεραίες, για να το πω έτσι πολύ, πολύ απλά και κατανόητα. Δηλαδή, έχουν αναλάβει την επίβλεψη και την αρχιτεκτονική των κεραίων σε πρώτη φάση και από αυτά που λέγανε, δηλαδή, για την επαρχία. Ουσιαστικά να κάνουν μια συνένωση των κεραίων, να μειώσουν το κόστος συντήρησης, και, αλλά ο βασικός λόγος ήταν να φύγει κόσμος από την Vodafone και από τη Wind και να πάει σε μια τρίτη εταιρεία, να μην έχουν τα δικαιώματα αυτά που έχουν και εδώ και να μπορούν να τους ξεσυδιάσπασε των εργαζομένων, ας πούμε, καθαρά. Και βεβαίως ήταν και ιδρυτικά μέλη αυτό που ανέφερε και στην Vodafone το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ο κόσμος που μεταφέρθηκε εκεί ήταν και εργαζόμενοι που είχαν ιδρύσει τα σωμάτια. Αυτή η εταιρεία υπήρχε, προϋπήρχε ή συστάθηκε. Συστάθηκε επί τούτου. Εκ των ενόντων δηλαδή, των εταιριών. Επί τούτου. Για να γίνει η συγκεκριμένη διαδικασία. Για να μεταφερθεί ένα μεγάλο κομμάτι του δικτύου εκτός. Και όταν μιλάμε για κινητή τηλεφωνία, αντιλαμβανόμαστε ότι η κεραία είναι ο πυρήνας, έτσι. Το βασικό έσοδο εκεί είναι, στην κεραία. Λοιπόν, αυτό το ξεκρεμάσαμε εντελώς από το θέμα της, από τις μισθοδοσίες της Vodafone και της Wind, μεταφέροντας σε μια τρίτη εταιρεία, όπου κατέχουν από κοινού και επί ίσου μεριδίου η Vodafone και η Wind, 50-50 δηλαδή, έτσι, χρησιμοποιώντας το προεδρικό διάταγμα εκείνο που τους επέτρεπε να απολύσουν ουσιαστικά κόσμο από τις εταιρείες χωρίς καν να τους ρωτήσουν. Δηλαδή η μεταφορά των εργαζόμενων έγινε με ένα αποχαιρετιστήριο email από πλευράς των εταιρείων και ένα email καλωσορίσματος από πλευράς της Victus, της καινούργιας εταιρείας. Δεν απαιτούνταν υπογραφή των εργαζομένων στην συγκατάθεσή τους με βάση το προεδρικό διάταγμα. Απλώς τους είπαμε ότι αν δεν πάτε, απολύεστε. Ναι. Έτσι, χάνετε τα δικαιώματά σας. Γιατί θα τους είπαν προφανώς ότι ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα και μην ανησυχείτε και δεν τρέχει τίποτα, ξέρω εγώ. Και πλασαρίστηκε πάρα πολύ. Γινόντουσαν τεράστιες προσπάθειες από πλευρά στελεχών της διοίκησης. Πολλά στελέχη, ας πούμε, μεταφέρθηκαν εκεί και σε ανώτερες θέσεις. Τεράστιες προσπάθειες από τη μία να φοβήσουν, από την άλλη να πούν ότι το μέλλον είναι λαμπρό στην εταιρεία. Φάνηκε βέβαια λίγο μετά με αυτή τη μεταφορά πάλι σε άλλον εργολάβο με πολύ χειρότερες συνθήκες εργασίας. Αλλά οι συνάδελφοι δεν. Η αλήθεια είναι ότι οι συνάδελφοι δεν το πίστεψαν και αντιστάθηκαν. Απλά έγιναν έτσι τα πράγματα στο τέλος που δυστυχώς λειτουργήσε. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε τη μεταφορά. Αλλά είναι η αλήθεια ότι έγινε κάποιος αγώνας και ήταν μάλιστα και πολύμηνος και από τους συναδέλφους και δηλαδή και τον ίδιο σωματείο. Αλλά το μόνο αυτό που είπα και πριν, δηλαδή το μόνο που καταφέραμε είναι αυτό τουλάχιστον να διατηρηθούν τα δικαιώματα και οι μισθοί όσοι είχαν. Αλλά δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε τη μεταφορά. Ήταν πολύμηνος και ήταν και πολύμορφος ουσιαστικά. Ήταν ο πρώτος κοινός αγώνας, γιατί σαν πρωτοβάθμια σωματεία, ανέκαθεν στα πλαίσια της αλληλεγγύης που έχουμε, υπήρχε μια συνεργασία μέσα εισαγωγικά, ας πούμε, και τα προηγούμενα χρόνια. Να σας ρωτήσω κιόλας, από πότε εσείς στα σωματεία σας, ας πούμε, κάνετε κοινούς αγώνες, γιατί βλέπω ότι βγάζετε, ξέρω, κοινές ανακοινώσεις ή υποστηρίζει πολύ έντονα το ένα σωματείο το άλλο, δηλαδή είναι σαν να είστε ένα πράγμα σχεδόν. Ξέρετε, οι εργαζόμενοι μας ξέρουμε ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Σωστό είναι αυτό. Τα προβλήματα του ενός είναι και προβλήματα του άλλου και είναι αυτό που λένε ισχύς εν τη ενός, όσο γραφικό και να ακούγεται, ρε παιδί μου. Πραγματικά έχει μεγάλη σημασία αυτό. Πόσο μάλλον κιόλας όταν από κοινού οι δύο εταιρείες προσπάθησαν να χτυπήσουν τους εργαζόμενους και στη μία και στην άλλη. Εκεί δόθηκε ένας αγώνας, ο οποίος ήταν κλιμακωτός, ήταν ένας αγώνας που περιελάμβανε
πέρα από τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις, πέρα από των περιοδιών στους χώρους εργασίας και της ενημέρωσης, γιατί αντίστοιχα και η διοίκηση έκανε κάποιες συνάντησεις, κάποια meetings, ας πούμε, τμηματικά με τον κόσμο που ήταν να μεταφερθεί εκεί και αναφερόταν σε αυτό που είπε και προηγουμένως η Λιλιάνα, δηλαδή σε μια ευκαιρία καριέρας, ας πούμε, ότι θα πας εκεί, θα μπορείς να αναδείξεις το ταλέντο σου, μετά να μπορείς να γίνεις προϊστάμενος, ξέρεις όλα αυτό το συνεπάκι, ας πούμε, που υπάρχει. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό έσπασε. Και αντιλαμβανόντουσαν, επειδή όσο περνούσε ο καιρός και πηγαίναμε προς την υλοποίηση, του συγκεκριμένου project, βλέπανε ότι τελικά άλλα τους λέγανε στην αρχή και άλλα τους λέγανε μετά. Είπα ότι ήταν πολύμορφος, γιατί πέραν όλων αυτών είχαμε έρθει και σε μια επικοινωνία για να μπορέσουμε να δώσουμε κι εμείς μια δημοσιότητα παραπάνω, και ακόμα και σε κόμματα. Είχαμε συναντηθεί δηλαδή με όλα τα κόμματα πέρα της Χρυσάυγης, ας πούμε. Με περαιότηση στη Βουλή, ήταν κάτι που θορύβησε και τους ίδιους σε μεγάλο βαθμό την διοίκηση. Γι' αυτό τον λόγο κιόλας πέσανε και ο Διευθυνόντας Συμβούλιος της Vodafone εδώ στην Ελλάδα και της WIN να συναντηθούν και με τον Σαμαρά. Δηλαδή τότε που είχε σχέσει η Βόβα με το success story, ας πούμε, success story το ένα, success story το άλλο, είχαν πάει εκείνη την περίοδο στο Σαμαρά, αναφερόμενοι στην εταιρεία εκεί, στην Victus, και λέγοντας ότι θα φέρει 600 νέες θέσεις εργασίας. Τι λέει. Έτσι. Ναι. Πολύ πράγμα. Βέβαια. Ανάπτυξη. Ανάπτυξη, ναι. Καλά, προφανώς αυτό δεν υπήρχε. Δηλαδή, θέσεις εργασίας σε απολυμμένους, απολύεις από την μία εταιρεία και τους προσλαμβάνεις στην άλλη. Και αυτό που αντιμετωπίσαν τελικά οι συνάδελφοι ήταν ύστερα από 5-6 μήνες, όχι μεγάλο διάστημα δηλαδή, έφυγε ένα κομμάτι του Field Operation, εντάξει αυτό είναι τεχνικό ας πούμε, με τις κεραίες έχει να κάνει, έφυγε και πήγε σε μια άλλη εταιρεία, πάλι με το προεδρικό διάταγμα εκείνο. Εμείς προσπαθήσαμε πέραν από το κινηματικό του πράγματος να διασφαλίσουμε όσο γίνεται και τους συναδέλφους. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας έγινε και η τροποποίηση του καταστατικού. Μπορεί να ήταν ο λόγος η Victus και να βγήκε η αναγκαιότητα μέσα από αυτό, αλλά προφανώς αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά το οποιοδήποτε τμήμα από εδώ και στο εξής, είτε η μία εταιρεία είτε άλλη προσπαθήσει μέσω του προεδρικού διατάγματος να απολύσει κόσμο, ας πούμε. Όσο γίνεται, έστω και νομικά, όπου εντάξει, γνωρίζουμε και τα δύο σωματεία πολύ καλά ότι αρκετά πράγματα δεν κερδίζονται σε δικαστικές αίθουσες, έτσι. Αλλά δεν είναι κακό να προσπαθείς και από εκεί. Γιατί είναι μια ανάγκη από τους ίδιους, προκύπτει και από τους ίδιους τους συναδέλφους, αυτό κατά πόσο καλυπτόμαστε νομικά, να γινόταν. Έτσι. Και ήταν κάτι το οποίο τους πείραξε και η πρώτη δικαιολογία για να μην υπογράψουν, να μην ανανεώσουν ουσιαστικά την επιχειρησιακή σύμβαση. Που είχαμε έρθει και ήρθαν. Αυτά. Να μην πω περισσότερα γιατί θα βγουν και άλλα πράγματα όπως είπα. Πάντως είμαστε και πριν από το ζήτημα της Victus. Στα πλαίσια αλληλεγγύης είχαμε επαφή με το σωματείο της Vodafone. Δηλαδή και εμείς συμπαθηκόμαστε σε δικές τους κινητοποιήσεις και το αντίστροφο συμπαραστέκονται στην όλη σε δικές μας. Απλά εκεί που χρειάστηκε να πραγματικά να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ήταν στο ζήτημα αυτό, έτσι που ήταν αρκετά μεγάλο και χρονοβόρο και δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή συνεχίζουμε να έχουμε σχέσεις έτσι αλληλεγγύης και να συνομιλούμε και να συνεργαζόμαστε τώρα, ας πούμε, που έχουμε και το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης και με το σωματείο της Βόντοβος και με άλλα σωματεία, είμαστε κοντά. Για να δούμε πώς από κοινού μπορούμε να, έτσι, να αντιπαλέψουμε και να αγωνιστούμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Ωραία. Απλώς να σημειώσω λίγο κάτι τελευταίο εδώ. Μπορεί κάποιος να πει, εντάξει παιδί, τι μας λέτε τώρα, ας πούμε, κάνατε αυτούς τους αγώνες που κάνατε, τις κινητοποιήσεις, ήταν πολύ οι αγώνες και αυτά, και τελικά πήγαν οι συνάδελφοι. Η αλήθεια είναι ότι, ναι, αυτό δεν μπορούσαμε να το αποτρέψουμε. Και ενδεχομένως να χρειαζόταν και διαφορετική τρόπο προσέγγιση, να κάναμε άλλα περισσότερα πράγματα.
Αλλά αυτό που καταφέραμε και πιστεύω ότι έχει μια μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία είναι ότι μπόρεσε να κινητοποιηθεί κάποιος κόσμος που μέχρι τότε δεν κινητοποιούταν. Είναι σημαντικό αυτό. Να αρχίσει να συμμετέχει σε γενικές συνελεύσεις, να γράφει στο σωματείο. Ο κόσμος αυτός μπήκε μέσα με απεργία. Η πρώτη μέρα εργασίας ήταν απεργία στη Βίκτους. Και αν είτε άλλο δημιουργήθηκε ή καλλιεργήθηκε το έδαφος εκείνο για να φτιαχτεί ένα επιχειρησιακό σωματείο και να προσπαθήσουν από μόνοι τους οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν. Είναι σημαντικό. Ακόμα και γιατί ότι ο αγώνας δεν είχε τελικά την έκβαση που θα θέλατε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να αρχίσει ο κόσμος να συμμετέχει, να το σκέφτεται. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και στις συνελεύσεις και τα τμήματα μεταξύ τους, παρόλο που κάποια τμήματα δεν τα αφορούσε η όλη ενέργεια. Είχαν συμμετάσχει ενεργά, δηλαδή είχε δημιουργηθεί έτσι ένα κλίμα το οποίο αποτελεί όντως παρακαταθήκη για τα επόμενα. Υπάρχει άλλη μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η Κοσμοτέ. Έχετε επαφές με Κοσμοτέ, συνεργάζεστε? Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια επαφή με τους συναδέλφους εκεί, δηλαδή δεν έχει υπάρξει. Ελπιστούμε ότι μπορεί να υπάρξει στο μέλλον, δεδομένου ότι και εμείς είμαστε σε κινητοποίηση και συλλογική σύμβαση και θα ήταν πολύ χρήσιμο, αλλά προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Το έχετε προσπαθήσει, ναι, ας πούμε. Ναι, έχουμε επιδιώξει, έχουμε στείλει δηλαδή και προσκλήση και, και ενημερώσεις σε σχέση με τα δικά μας ζητήματα, αλλά δεν έχει υπάρξει κάτι. Εντάξει, πιθανόν είναι τυχαίο και τα λοιπά, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει στο μέλλον. Κοιτάξτε, άμα τώρα έχετε στείλει 15 προσκλήσεις, δεν μπορεί να είναι τόσο τυχαίο. Εντάξει, τυχαίο είναι στις 1-2. Μετά από εκεί πέρα δεν είναι τυχαίο. Τέλος πάντων. Okay. Εντάξει. Πάντως έχουν γίνει προσπάθειες από την πλευρά μας. Ωραία. Έχετε συνεργασία και με σωματεία, ας πούμε, σε σταθερή τηλεφωνία, τέτοια πράγματα, με άλλα σωματεία που να προσπαθείτε να κάνετε πράγματα μαζί από άλλες εταιρείες? Ναι, έχουμε. Είμαστε κοντά με το σωματείο της Fortnite, όπου μάλιστα στην απεργία που είχαμε τώρα, στις αρχές Μαρτίου, την ίδια εβδομάδα, απεργήσαμε και εμείς στη Wind και στη Vodafone και στη Fortnite. Στις 5 Μαρτίου δηλαδή είχαμε και η Wind και η Fortnite απεργία. Αλλά είμαστε και με άλλα σωματεία. Δηλαδή είμαστε με το σωματείο της Nokia, που έχουμε έτσι σταθεί αλληλέγγυοι και στους αγώνες μας και είμαστε συνεργασία. Συγγνώμη. Και γενικότερα επιδιώκουμε επαφή έτσι και επικοινωνία και να αναπτύξουμε σχέσεις αλληλεγγύης με όσα περισσότερα σωματεία του cloud γίνεται. Γιατί το θεωρούμε και εκτός βέβαια, έτσι, αλλά κατά κύριο λόγο εκεί. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό και μας έχει βοηθήσει όλο αυτό το διάστημα και αν αυτό αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο κατά τη γνώμη μας, θα είναι ακόμα πιο χρήσιμο για όλους. Από πλευράς μου απλώς να προσθέσω αυτά που είπε η Λιλιάνα, ότι ναι, μας ενδιαφέρει να συμπορευτούμε με κόσμο ο οποίος αισθάνεται το αίσθημα της αλληλεγγύης, ας πούμε, έντονα, όπως συμβαίνει και με εμάς. Και αυτό το πράγμα έχουμε πράξει. Ανέκαθεν προσπαθούσαμε να βρούμε συμμάχους και όχι εχθρούς. Έτσι, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που είπα και προηγούμενος, τα προβλήματά μας είναι κοινά. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα και τα τελευταία χρόνια με την ανθρωπιστική κρίση, με όλα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της εργασίας, έχουν βγει κάποια αντανακλαστικά από πλευράς του εργατικού κινήματος, όσο μπορούμε να μιλάμε γι' αυτό. Και υπάρχει πιο έντονη συμμετοχή πλέον. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, έχουμε έρθει σε επικοινωνία με αρκετά σωματεία, είτε του χώρου, είτε μπορεί να μην είναι και του χώρου των τηλεπικοινωνιών, και ερχόμαστε σε ένα συντονισμό. Βεβαίως, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη τώρα, γιατί αναφερόμαστε στις τηλεπικοινωνίες, όπου αν εξαιρέσουμε τον ΟΤΕ, έτσι, καμία άλλη εταιρεία στον χώρο δεν έχει συλλογική σύμβαση. Και
η τηλεπικοινωνιακή αγορά είναι μια αγορά που τόσα χρόνια ήταν προσοδοφόρα. Μιλάμε για εκατομμύρια, έτσι, που πηγαίνανε στις τσέπες των μάνατζερ και έξω. Και χρήματα τα οποία ουδέποτε μπόρεσαν οι εργαζόμενοι να διασφαλίσουν, έστω και, και στο ελάχιστο, έστω και με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης. Βεβαίως οι εταιρείες εκμεταλλευόμενες και όλο αυτό το περιβάλλον που υπήρχε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν αισθανόντουσαν και ιδιαίτερη πίεση. Άλλωστε και η νομοθεσία ήταν επομένη και ραμμένη και είναι δηλαδή ακόμα. Και τώρα που μιλάμε, δηλαδή, αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, είδαμε και με αυτό, είναι επομένη και ραμμένη, ήταν επομένη και ραμμένη στα μέτρα τους. Και από εκεί και πέρα έχουν αφήσει έναν χώρο εντελώς ξεκρέμαστο, έτσι. Και μιλάμε για εργαζόμενους, όπου αν θέλουμε να μιλήσουμε με αριθμούς, είναι από τις αγορές εκείνες που έχουν από το περισσότερο κόσμο. Πώς είναι δηλαδή, πάνω κάτω. Ξέρω, στη Vodafone πόσο δουλεύουν, ας πούμε, πόσο άτομα υπάρχουν. Για το έργο Vodafone... Νομίζω ότι είναι περίπου στους 10.000. Και παραπάνω είναι. Είναι και περισσότερο από 10.000. Αν βάλεις δηλαδή και εργολαβίες μέσα και τα λοιπά, ναι. Εκεί είναι το θέμα. Εμείς για παράδειγμα είμαστε 1.000 άτομα. Στη Wind. Αμυγός σαν Wind, γιατί υπάρχουν κομμάτια που έχουν δοθεί και δεν είναι τελεφώνους. Πέρα από όλους εργολαβίες και τα λοιπά, σαν Wind είμαστε 1.000. Τηλεφωνικά κέντρα, ναι. Εντάξει, εδώ πέρα λίγο το μοντέλο είναι διαφορετικό μεταξύ της Wind και της Vodafone. Η Wind περισσότερο δίνει κομμάτι έργου έξω. Παραδείγματος χάρη σε τηλεφωνικά κέντρα, που είναι το πιο εύκολο παράδειγμα να αναφέρουμε. Ενώ σε εμάς είναι μέσα. Οι συνάδελφοι δηλαδή κάθονται δίπλα μας. Προϊσταμένους έχουν Vodafone, υπαλλήλους αυτούς που έχουμε και εμείς. Και υπάρχει ένας έλεγχος εκ των έσω, ας πούμε, δεν δίνουν κομμάτια. Δεν δίνουν κομμάτια έξω σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Πάντως αυτό αξίζει πάντως να αναφερθεί το εξής. Επειδή εγώ ως εργαζόμενη, όταν άρχισα να ασχολούμαι με το σωματείο, αυτό το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι η αλληλεγγύη που έχει εισπράξει το σωματείο μας, και προφανώς όχι μόνο το δικό μας, αλλά γι' αυτό θα μιλήσω. Από αλληλέγγυα, από σωματεία, από συλλογικότητες, σε απεργίες, σε διάφορες κινητοποίησεις, ακόμα και σε μια παρέμβαση σε ένα κατάστημα. Δηλαδή δεν θα γινόταν χωρίς αυτούς. Μιλάμε τώρα για συνελεύσεις γειτονιών, για συλλογικότητες, ακόμα και από καταλήψεις έχουμε στήριξη, από διάφορες συλλογικότητες, φυσικά και σωματεία, είτε του κλάδου είτε εκτός. Και αυτό είναι πραγματικά κάτι που αξίζει να αναφερθεί, γιατί εντάξει, προσπαθούμε βέβαια και εμείς από την πλευρά μας, αυτό είναι ένα αμφίδρομο, δηλαδή με όσες δυνάμεις εμείς έχουμε να είμαστε αλληλέγγυοι σε διάφορες κινητοποίησεις άλλων συλλογικοτήτων, αλλά θεωρώ ότι και επιβεβαιώνουμε δηλαδή και προσωπικά κάθε φορά ότι εάν δεν υπήρξε αυτό το κύμα αλληλεγγύης από διάφορες συλλογικότητες και διαφορετικών, ας πούμε, ιδεολογικών προσεγγίσεων, δεν θα είχαμε καταφέρει τόσα πράγματα. Πέρα δηλαδή από τους ίδιους τους εργαζόμενους, είναι και ένα κομμάτι που μπορεί να μην έχει να κάνει αποκλειστικά με τον κλάδο, οι οποίοι στέκονται, στηρίζουν από την πιο μικρή κινητοποίηση μέχρι την πιο μεγάλη και πραγματικά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό είναι σημαντικό και θα σας ρώταγα έτσι καλύτερα, γιατί ξέρω ότι έχετε επαφή με συνελεύσεις γειτονιών, ξέρω ότι σας βοηθάνε, ξέρω εγώ, συμπαρίστατε. Θα το πούμε και πιο αναλυτικά, γιατί έχει, δηλαδή και εντός και εκτός Αττικής, υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Το πούμε πιο αναλυτικά, απλά μια και αναφέραμε τη σχέση δηλαδή, και με τις επαφές με τα σωματεία, έτσι υπάρχει και ένα άνοιγμα και σε άλλες συλλογικότητες και σωματεία και εκτός κλάδου. Και είναι πολλά χρόνια αυτό. Και μας έχει βοηθήσει πραγματικά. Τώρα που το είπες αυτό, θα το πάω λίγο αντίστροφα. Τώρα δεν θυμάμαι αν είχατε βγάλει ανακοινώσεις, αν είχατε εκδώσει ανακοινώσεις μαζί το ένα από τα δύο σωματεία. Νομίζω μαζί ήταν. Μου είχε κάνει εντύπωση για σωματείο, ας πούμε, ενός κλάδου, ας πούμε, των τηλεπικοινωνιών, ότι είχα δει, ξέρω, ανακοινώσεις για το Σάββατο Μιχαήλ, τότε με τη δίκη του, ξέρω, για τη Χρυσή Αυγή. Κάνω λάθος?
Και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί δεν ήταν αυτό κάτι που σας αφορά άμεσα. Δηλαδή, καταλάβατε πώς το λέω. Για ένα ξένο μάτι θα πει, εντάξει, αυτοί τώρα γιατί βγάζουν ένα κίνηση, ας πούμε, για τον Σάβα Μιχαήλ, για τον Σίψα, για τον ένα ή για τον άλλο. Δεν είναι κάτι που τους ενδιαφέρει άμεσα. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο αυτό. Γι' αυτό, γιατί αυτό κάτι δείχνει προφανώς για το πώς βλέπετε τα πράγματα γενικά. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, να βγάζει ανακοίνωση. Δηλαδή, άμα βγάζετε για τον Μιχαλολιάκο, πάλι δεν θα ήταν τυχαίο που τον κλείσαν φυλάκι, ξέρω. Αυτό είναι. Δηλαδή, για τον σύντροφο. Για τον σύντροφο. Όχι συναγωνιστή, συναγωνιστή. Για πείτε μου γι' αυτό. Λοιπόν. Εμείς δεν είμαστε κλεισμένοι στο καβούκι της εταιρείας. Έχουμε αλληλεπίδραση με όλα τα πράγματα που συμβαίνουν εντός και εκτός εταιρείας. Και είμαστε, προσπαθούμε τουλάχιστον, γιατί δυστυχώς δεν είναι πάντα εφικτό, αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να διατηρούμε την επαφή και με την πραγματικότητα έξω και με τα, και με το, τέλος πάντων, θα το γενικεύσω, αλλά και με το κίνημα ευρύτερα και σίγουρα έχουμε λάβει θέση σε σχέση με διώξεις αγωνιστών, σε σχέση με που δεν έχουν να κάνουν απαραίτητα με τα εργατικά, έτσι. Και από τη στιγμή που θεωρούμε, γιατί το συζητάμε μεταξύ μας, δεν είναι η άποψη κάποιου, από τη στιγμή που θεωρούμε ότι μία υπόθεση μπορούμε, έστω και με αυτόν τον ελάχιστο τρόπο, μια ανακοίνωση ή με μια παρουσία σε δικαστήριο, οτιδήποτε, να συμβράβουμε θετικά για την εξέλιξή της, θα το κάνουμε. Εμείς λειτουργούμε ούτως ή άλλως και εντός σωματείου, λειτουργούμε με διαδικασίες από τη βάση. Δηλαδή, απευθυνόμαστε γενικές συνελεύσεις και από εκεί εκπορεύονται οι αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκουμε να έχουμε και μία δραστηριότητα και εκτός. Είτε αφορά αμυγός εργατικά ζητήματα, όπως είναι, ας πούμε, και το θέμα της χειριακάτοικης αργίας, γιατί εμείς ως σωματείο συμμετέχουμε στο συνταγματικό, δηλαδή στην κατάργηση της χειριακάτοικης αργίας και στις κινητοποίησεις ενεργά κτλ. Αλλά και σε περιπτώσεις, ας πούμε, που ακούμε για αγωνιστές και στο εργατικό κίνημα, ας πούμε, όπως είναι μερικά ονόματα που αναφέρθηκα, που διώκονται με διάφορα, τέλος πάντων. Επειδή λοιπόν είμαστε και δρούμε και εκτός εταιρείας και γνωρίζουμε και ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί, πώς λειτουργούν το κράτος και οι εργοδότες, έχουμε θέση πάνω σε αυτό. Ναι. Που μπορεί να μην είναι ενιαία 100% λόγω, όπως είπα και πριν, ότι υπάρχει μια πολυφωνία που και αυτή είναι καλή να υφίσταται. Ναι. Αλλά σίγουρα βγαίνουν κάποιες γραμμές, με την καλή έννοια. Έτσι, βγαίνουν κάποιες γραμμές οι οποίες έχουν να κάνουν με τη στάση μας απέναντι στα πράγματα. Και μέσω αυτών των ανακοινώσεων ή μέσω της δράσης μας πάνω σε διάφορα ζητήματα που τρέχουν, εκφράζονται. Λοιπόν, εμείς και θεωρούμε γενικά ότι τα σωματεία δεν θα πρέπει να κρίνονται στο καβούκι της επιχείρησης και ασχοληθήκαμε, ας πούμε, με τους εργαζόμενούς μας και φτάνει. Θα πρέπει να έχουν και μια εξωστρέφεια και πραγματικά σε πράγμα, και καθώς και εμείς διωκόμαστε από εργοδότες και κράτος, όταν αυτό συμβαίνει σε έναν άνθρωπο δίπλα μας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να του σταθούμε. Με αυτή την έννοια. Πάντα όμως, στη φιλοσοφία που ανέφερα και πριν, που έχουν να κάνουν με διαδικασίες από τα κάτω, γι' αυτό το λόγο υπάρχει και, δηλαδή δεν, υπάρχει και αυτός ο διαχωρισμός που κάναμε έτσι σαν αστείο πριν. Είμαστε αυτής της φιλοσοφίας και ευελπιστούμε ότι αυτό θα συνεχίσει και να υφίσταται και στο μέλλον. Δεν θέλουμε να το χάσουμε αυτό, γιατί εάν το χάσουμε αυτό, θεωρώ ότι έχουμε χαθεί και απ' όλα. Θα χάσουμε δηλαδή τους αγώνες εντός. Απλώς να προσθέσω λίγο κάτι σε αυτό, ότι ναι, εντάξει, είμαστε σωματείο που απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, είμαστε εργαζόμενοι και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Αλλά από την άλλη και ο εργατικός αγώνας είναι ένα μέρος του κοινωνικού αγώνα, έτσι. Επομένως, προφανώς δεν θα μπορούσαμε να αποκλειστούμε από τα δρόμενα της κοινωνίας. Επίσης,
Δηλαδή υπάρχουν πολλά σωματεία που αποκλείονται και κοιτάνε, ας πούμε, μόνο το. Δεν θα μπορούσαμε την οπτική που το βλέπουμε, υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν το βλέπουμε έτσι. Γιατί άνετα θα μπορούσε. Ναι, καλά, άνετα θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά. Είναι αυτό που κάνουν περισσότεροι, δηλαδή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι αυτό που λένε και στου αδέλφου ότι άμα διώξει, ας πούμε, η εταιρεία των διπλανών σου, περίμενε ότι μετά θα είναι και η σειρά σου. Άρα, όταν υπάρχει δίωξη σε κάτι που δεν είναι αμυγός εργατικό, περίμενε κάποια στιγμή θα γίνει και στον εργασιακό σου χώρο, ας πούμε. Υπό αυτή την έννοια συγκοινωνούν τα δοχεία, δηλαδή δεν μπορείς να αποκλείσεις το ένα από το άλλο. Και εκτός των άλλων, παρουσιάζουμε και ένα θέμα και στους ίδιους συναδέλφους και ανοίγουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Όσο μπορεί να ανοίξει και όποιος σε ενδιαφέρει στην τελική, ας πούμε. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω πώς να το πω αυτό. Θα πω τώρα μια έτσι λέξη. Και εμείς δεν ξέρουμε πώς θα σου απαντήσουμε. Σωστό. Εντάξει, αφού δεν ξέρετε πώς θα το πω εγώ. Σωστά, σωστά. Διοικητικά, θα το θέσω έτσι τώρα. Ανήκετε στη ΓΕΣΕΕ, τα σωματεία σας. Ναι, υποτίθεται ότι σε δευτεροβάθμιο βαθμό, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, συγγνώμη, είμαστε σε ΕΚΑ και ΟΗΕ. Ναι. Έχετε επαφές με τη ΓΕΣΕΕ. Μιλήστε, ρε παιδί. Όχι, δεν είναι. Έχει χρειαστεί κάτι τέτοιο. Και δεν έχει επικοινωνηθεί και κάτι τέτοιο προς το παρόν. Αυτή την επαφή που είχαμε το τελευταίο διάστημα, στο οποίο ομολογουμένως υπήρχε στήριξη, είναι για το θέμα της απεργίας. Δηλαδή, το σωματείο μας, 48η απεργία, έλαβε μια αγωγή από την εταιρεία την πρώτη μέρα της απεργίας, η οποία, όπως γνωρίζετε, εκδικάστηκε σε 2-3 ώρες. Και την επόμενη μέρα, η απεργία καλύφθηκε από ΕΚΑ και ΟΗΕ. Αλλά δεν στηριζόμαστε και δεν στηριζόμαστε σε αυτό σαν σωματείο, δηλαδή δεν λειτουργούμε δηλαδή από πάνω προς τα κάτω. Εμάς μας ενδιαφέρει, όπως είπα και πριν, οι διαδικασίες που γίνονται ουσιαστικά από τα κάτω, από τη βάση. Με αυτή την έννοια έχουμε την επικοινωνία και τις επαφές που απαιτούνται όσον αφορά τις θεσμικές λειτουργίες και αν χρειαστεί κάποια στήριξη κτλ. Όσο οφείλεται να γίνει, υπάρχει αυτή, τέλος πάντων, η αλληλεπίδραση. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι πιο, έτσι, πιο έντονο όσον αφορά την επικοινωνία με ΕΚΑ ή ΓΕΣΕ, ας πούμε. Προσέξτε, η ΓΕΣΕ είναι τριτοβάθμια, η ΕΚΑ είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά και τα ξαναδείς έτσι όπως είναι διαμορφωμένο και το νομικό πλαίσιο για να μπορέσει, έτσι όπως για σήμερα δηλαδή, έτσι, δεν ξέρω αύριο μεθαύριο τι θα γίνει και άμα δημιουργηθούν διάφορες ομοσπονδίες και, αλλά έτσι όπως είναι το πράγμα θα πρέπει να είσαι κάτω από ΓΕΣΕ εργατικό κέντρο, ναι, ναι, για να μπορείς να εκπροσωπήσεις κιόλας. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό το κενό που λες, μιλήστε ρε παιδιά και τα σχετικά, ναι, υπάρχει ένα κενό επικοινωνίας και αυτούς, ας πούμε, γι' αυτό κιόλας βγήκε μεταξύ μας. Σωματικά, δεν μιλήσε καλά. Γιατί είσαι, με τη ΓΕΣΕ, τώρα από εκεί και πέρα, σε ένα επίπεδο υπάρχει με το εργατικό κέντρο, όπου μπορούσαν να μας καλύψουν, έτσι. Θα μιλήσουμε βέβαια και αυτό λίγο αργότερα, μας κάλυψαν, ναι, οκ. Έτσι μπορούμε να κινηθούμε, έτσι κινούμαστε. Ναι. Δηλαδή κλέγουμε μέλη μας στο ΕΚΑ και την ΟΗΕ, γιατί είμαστε, υπαγόμαστε ουσιαστικά. Ναι. Είμαστε μέλη, κανονικά, ναι. Μέλη του. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, αν θέλει να το αλλάξουμε αυτό και αναφερόμαστε και σε γραφειοκρατικό συνδικαλισμό, ας πούμε, και αυτά. Θα τα πούμε αυτά. Ναι, θα τα πούμε αργότερα. Αυτά δεν τα χάνουμε. Εντάξει, απλά για να το συμπληρώσω. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Ήθελα τώρα να ρωτήσω, αφού ρώτησα για εσένα, μου πείτε. Τι ακριβώς είναι η ΣΕΤΥΠ, είστε σε ΣΕΤΥΠ, ανήκουν όλοι, τι ακριβώς είναι. Το ΣΕΤΥΠ είναι ένα κλαδικό σωματείο, πρωτοβάθμιο είναι και αυτό. Είναι κλαδικό σωματείο το οποίο πρόσκειται στην δυνάμωση του ΠΑΜ. Ναι, φαίνεται αυτό, μπαίνεις στο site, το καταλαβαίνεις, δηλαδή. Κάνει μπαμ δηλαδή. Και αφορά τους εργαζόμενους στο κλάδο. Δεν υπάρχει
Το σωματείο αυτό είναι κλαδικό σωματείο, έχει διαφορετική μορφή από εμάς. Δηλαδή, εμείς είμαστε επιχειρησιακά σωματεία, αυτό είναι κλαδικό σωματείο που καλύπτει τους εργαζόμενους του κλάδου. Αυτό. Μάλιστα και εμείς, για παράδειγμα, στο δικό μας σωματείο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα δύο μέλη που, όπως σας είπα, είναι στο ΠΑΜΕ, το δίνει το ταξικείο, είναι και στο ΣΕΤΗ. Μπορεί δηλαδή κάποιος, γενικά, κάποιος μπορεί να είναι εκεί στο σωματείο και στο κλαδικό, στο επιχειρησιακό δηλαδή και στο κλαδικό σωματείο. Αυτό. Εντάξει, υπάρχουν επαφές με το σωματείο αυτό. Δηλαδή, έχουν επικοινωνία, άλλωστε είναι και μέλη του στο δικό μας διοικητικό συμβούλιο. Υπάρχει κιόλας, επειδή προφανώς εδώ πέρα αναφερόταν συνολικότερα έτσι, για το ΣΕΤΥΠ, έχει το ΣΕΤΥΠ στο χώρο έτσι, μια παρέμβαση. Μια δράση. Βέβαια, υπάρχουν σωματεία τα οποία πρόσκειται στο ΣΕΤΥΠ, όπως είναι το σωματείο της Fortinet, όπως είναι το επιχειρησιακό της 360, έτσι. Και από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει μια επικοινωνία σε ένα πρώτο επίπεδο. Τώρα, κατά πόσο αυτή η επικοινωνία θα μπορέσει να ευρωδοθεί και τελικά, ξέρεις, αυτά είναι λίγο και μετέωρα, γιατί μπαίνουν μετά άλλα στη μέση και... Τώρα, εσύ στην απεργιακή κινητοποίηση έχει λήξει. Έλα, επειδή συνέχεια σε απαντάς πρώτη, συνέχισε. Μην χαλάσουμε την παράδοση. Έχει λήξει η απεργιακή κινητοποίηση. Η δική μας ήταν στις 4 και 5 Μαρτίου. Πήγε πολύ καλά. Υπήρξε συμμετοχή από συναδέλφους, δηλαδή σε μερικά τμήματα λήξαμε και το 80-90%. Βέβαια δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε. Εμείς στο σωματείο αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής, έχουμε εκλογοπολογιστική συνέλευση και πάμε για εκλογές. Οπότε αυτό είναι κάτι έτσι στο διάμεσο που θα κρατήσει λίγο τα πράγματα. Αλλά σε επόμενη γενική συνέλευση θα έχουμε εξέλιξη σχετικά με το πώς θα συνεχίσουμε, πώς θα κινηθούμε δηλαδή σε σχέση με την σύμβαση και τα υπόλοιπα ζητήματα. Απλά αξίζει να αναφέρω το εξής, ότι στην απεργική κινητοποίηση, πέρα από την επιτυχία που είχε από τους συναδέλφους και πέρα και από την αλληλεγγύη που εισπράξαμε από σωματεία συλλογικότητες, η διοίκηση, λάβαμε και μία μικρή βέβαια, αλλά λάβαμε μία κάλυψη από μέσα. Και αυτό η γνώμη μου είναι ότι βοήθησε και το γεγονός ότι και το σωματείο της Vodafone και το σωματείο της Fortinet το ίδιο διάστημα ήταν και αυτής απεργιακή κινητοποίηση. Η διοίκηση, θεωρώ και η διοίκηση, αλλά να μιλήσω γιατί η διοίκηση της WIND, έχουμε έτσι μια αίσθηση ότι πραγματικά την πόνεσε η συγκεκριμένη κινητοποίηση και η διάθεση ακόμα για τη συγκεκριμένη κινητοποίηση έβγαλε βελτίο τύπου για αυτό. Έκανα αγωγή. Την πρώτη μέρα μάλιστα της απεργίας, πέρα από την αγωγή, στελέχη της διοίκησης δημιουργούσαν σκοπίμως ζητήματα στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Είχαμε την παρουσία της αστυνομίας στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Για πρώτη φορά στο Μαρούσι είχαμε την αστυνομία μέσα στην απεργιακή συγκέντρωση. Δηλαδή, είχαν αγκαστεί, ας πούμε, 2-3 φορές να μιλήσω μαζί τους και τους πω να αποχωρήσουν. Αλλά είχαμε την αστυνομία μέσα στην απεργική συγκέντρωση. Δηλαδή, ούτε καν διακριτική στάση στο άλλο στενό. Και συνέβαιναν σε όλες τις απεργικές συγκεντρώσεις, δηλαδή και σε Μαρούσι και Τηλεφόρο Αθηνών, και στα δύο κτίρια των Μαρούσι και στη Τηλεφόρο Αθηνών, συνέβαιναν σκοπίμως προσπάθειες να αυξήσουν την ένταση, με σκοπό προφανώς η αγωγή αυτή να πάει και σε άλλα ζητήματα, ας πούμε. Βέβαια, αυτό δεν ευωδόθηκε, γιατί δεν μας είσαμε από αυτού του είδους της προβοκατόρικες, ας πούμε, ενέργειες και προχώρησε η απεργία μας και παράνομη μόνο για το διάστημα για το οποίο δηλώθηκε, στο οποίο δηλώθηκε. Ούτε δηλα... και
στο δικαστήριο, ας πούμε, δεν μπόρεσαν να στοιχειοθετηθούν όλα αυτά που θέλανε να τη βγάλουν καταχρηστική και παράνομη και για άλλους λόγους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι την πρώτη μέρα είχαμε πραγματικά, έτσι και νομίζω πρώτη φορά σε τέτοια ένταση, είχαμε τέτοιου του ζητήματα. Την δεύτερη μέρα δεν ήταν τόσο έντονο αυτό, πλέον είχε, δεν ξέρω, είχαν πάρει και απόφαση ότι οι εργαζόμενοι δεν τρομοκρατούνται από αυτού του είδους τις ενέργειες. Και μάλιστα όταν βγήκε και η απόφαση του δικαστηρίου, αμέσως η διοίκηση έβγαλε και ανακοίνωση στους συναδέλφους, την οποία την είδαν κάποιοι απεργοσπάστες που πριν με τη σειρά τους προσπάθησαν να το διαδώσουν. Και πάλι όμως αυτό δεν είχε επιτυχία, για αυτούς δηλαδή δεν είχε επιτυχία, και η απεργία συνέχισε να είναι επιτυχής και τη δεύτερη μέρα. Και όλα εξελίχθηκαν δηλαδή καλά τελικά. Στις κινητοποιήσεις υπήρχε κόσμος, αρκετός. Δηλαδή εκτός από αυτούς που απήργησαν, επειδή είναι εντάξει. Γιατί είναι άλλο να απεργείς, άλλο να λαμβάνεις μόνο στις κινητοποιήσεις, είχε κόσμο. Οι απεργιακές συγκεντρώσεις στη WIND είχαν συναδέλφους, αλλά ενώ η απεργία είχαμε πολλούς απεργούς, δεν ήταν τόσες απεργιακές συγκεντρώσεις. Ήταν λιγότερο. Είχαμε πολλούς αλληλέγγυους από διάφορες σωματικές συλλογικότητες. Υπήρξαν και συνάδελφοι, αλλά δεν ήταν δηλαδή δεν ήταν ο αριθμός των ατόμων που απέριξαν. Πλώς λέω τώρα εδώ να προσθέσω λίγο, να πάω πολύ πιο πίσω και να πω το εξής, ότι ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι να κάνεις απεργία σε μια πολυεθνική μάλλον είναι και το πιο εύκολο. Σωστό. Και δεν είναι το πιο εύκολο γιατί αναφερόμαστε σε εργαζόμενους οι οποίοι μέχρι πρότινος, και αναφερόμαστε στις χρυσές εποχές ας πούμε, του κλάδου, όπου δεν χάναν τη δουλειά τους, άμα θέλανε εκείνοι φεύγανε, τα χρήματα τα οποία παίρνουν ήταν ικανοποιητικά, μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις το χαρακτηρίζανε και τη δουλεύανε και στο δημόσιο ας πούμε, έτσι. Σε μια αποστροφή του λόγου τους, ας πούμε, αισθανόντουσαν την εταιρεία ότι ήταν η οικογένειά τους. Έτσι, μεγάλη μαλακή αυτό το πράγμα, βέβαια. Μεγάλη παγίδα. Τώρα, γιατί έναν οικογένειά σου, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Και αυτό, αντιλάμβανεσαι σε αρκετούς, ήταν και η πρώτη φορά που εργαζόντουσαν, ας πούμε, και μπαίνανε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, έτσι. Βέβαια, διαφορετικές εποχές, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουν μια τέτοια νοοτροπία. Μέχρι να μπουν ποια είναι η στιγμή πραγματικότητα. Και η στιγμή πραγματικότητα φαίνεται περισσότερο τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, όπου βλέπουν έναν-έναν τους εργαζόμενους, τους συνάδελφους να απολύονται. Και βεβαίως εδώ πέρα αντιλαμβάνεται κάποιος ότι προτίμηση έχουν σε αυτούς που είναι αρκετά χρόνια στην εταιρεία. Σωστά. Έχουν βγάλει εθελούσιες. Ότι είχε ξεκινήσει, ας πούμε, το θέμα των εθελουσίων και το συνέχισε μετά, το συνέχισε και άλλες εταιρείες. Η Vodafone βεβαίως το εκμεταλλεύτηκε και προσπαθούσε να διώξει μόνιμο προσωπικό. Προσωπικό δηλαδή, το οποίο υπαγόταν αυτό που είπαμε και προηγουμένως στη μισθοδοσία της εταιρείας. Έπρεπε να τη σπάσει αυτή την νοοτροπία και λίγο και στους ίδιους συναδέλφους. Βέβαια, η βιωματική εμπειρία είναι και πιο ισχυρή. Είναι πιο ισχυρή, είναι καλύτερη στο να αντιληφθεί και κάποιος κάποια πράγματα. Και βεβαίως οι καταστάσεις στην εταιρεία βοήθησαν στο να γίνονται πλέον απεργίες στις εταιρείες, να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή σε αυτές. Ποτέ δεν λέμε ότι εντάξει τώρα είναι καλά, ας πούμε, σταματήσαμε την παραγωγή ή οτιδήποτε, πάντα θέλουμε το κάτι καλύτερο. Και το κάτι καλύτερο θα είναι όταν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτά για τα οποία υπάρχουμε σαν συλλογικότητα, ας πούμε. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ειδικά στις τελευταίες απεργίες υπήρχε μεγάλη συμμετοχή. Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και από κόσμο που δεν απεργούσε μέχρι τότε, έτσι. Και αυτός ο κόσμος από εκεί που δεν ήξερε τι σημαίνει συλλογική σύμβαση ή μπορεί να το άκουγε στις ειδήσεις του Μέγκα, ας πούμε, τώρα το τελευταίο διάστημα που είναι και της μόδας, πλέον μπήκε
έτσι σε μια ανατροπή να δει λίγο τι γίνεται εδώ πέρα, τι σημαίνει συλλογική σύμβαση. Πηγαίναμε, ενημερώναμε τους συναδέλφους, ερχόμαστε σε μια επικοινωνία και σιγά σιγά άρχισαν να αποκτούν άποψη πάνω σε αυτό. Τώρα, πώς από την άποψη θα φτάσει στη διεκδίκηση, είναι ένας δρόμος όπου καλούμαστε όλοι να το, να το διανύσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, κατ' εμέ υπάρχει μια ποιοτική διαφορά πλέον στο συλλογικό και στο τι κάνουμε και το τι διεκδικούμε. Υπό αυτή την έννοια, ναι, είχε αντίκτυπο αυτούς τις εταιρείες, δεν τους άρεσαν οι ενέργειες που κάνανε. Στη Vodafone μάλιστα κινήθηκαν πρώτη φορά με αγωγή απέναντι στην απεργία που δεν το είχαν κάνει μέχρι πρότινος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι σε αυτό. Και γιατί τη σκληραίνουν? Γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια αντίδραση από κάτω, ας πούμε. Και ενδεχομένως αυτό να γίνει ακόμα και, δηλαδή, ποιος ξέρει τι μπορούμε να συναντήσουμε μελλοντικά. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όσο είμαστε ενωμένοι δεν έχουμε πρόβλημα και προχωράμε μέχρι την δικαίωση, ας πούμε. Χωρίς όμως εδώ πέρα επαναστατικές κορώνες και τα σχετικά, έτσι, δηλαδή, πραγματικά αυτή είναι η καθημερινότητα, αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε και αυτό είναι που θέλουμε, τέλος. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα αιτήματα και για τις δύο εταιρείες και γιατί βρίσκεστε ή βρισκόσασταν, ας πούμε, αυτή την προηγούμενη εβδομάδα σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Τι είναι η συλλογική σύμβαση, είναι κάτι άλλο, είναι και άλλα μαζί, είναι μόνο αυτό? Χαμόσα. Περίμενε να διαβάσω για να δω. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μέρος και πάλι. Τα υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας. Έχουμε κάνει κάποιες επαφές με τη διοίκηση. Στην αρχή αρνούνταν κάποιοι που θα πέσει να γραμματεύσουν σε εμάς, γιατί με πρόφαση ό,τι είχαμε κάνει επέκταση του καταστατικού για να καλύψουμε συναδέλφους στη διοίκηση. Η τροποποίηση που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Εμείς ούτως ή άλλως είχαμε σκοπό, όπως είπα και πριν, λόγω του σωματείου, του επιχειρησιακού σωματείου στη διοίκηση, να αποσυρθούμε, το οποίο και πράξαμε. Τότε δεν είχαν άλλη πρόφαση να πέσουν προφανώς και πήγανε με άλλο μοτίβο. Δεν κάθισαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά ζήτησαν μειώσεις μισθών. Συγκεκριμένα ζήτησαν μειώσεις για τους νεοπροσλαμβανόμενους 10% από το βασικό κλιμάκι, χωρίς αναγνώριση προϋπηρεσίας και χωρίς να λαμβάνουν ένα επίδομα ξένης γλώσσας το οποίο λαμβάνεται για τους υφισταμένους. Το επίδομα αυτό της ξένης γλώσσας θέλησε να το περάσουν ως κυρθελή παροχή και την κατάργηση ενός ρεπό, ένα ως ρεπό που λάμβαναν συνάδελφοι που εργάζονται σε καθεστώς stand-by. Ήδη η Γενική Συνέλευση είχε θέσει κάποια αιτήματα σε σχέση με την υπογραφή συλλογικής σύμβασης που είχαν να κάνουν με διάφορα πράγματα όπως η ενσωμάτωση, το ξεπάγωμα των οριμάσεων ουσιαστικά, την επέκταση του επιδόματος ξένης γλώσσας σε όλα τα τμήματα, να πάψουν τις συνδικαλιστικές διώξεις, να σταματήσουν οι εργολαβίες, να προσληφθούν εργαζόμενοι, δηλαδή που εργάζονται για κομμάτια της WIND, σε εργολάβους στη WIND, και διάφορα άλλα αιτήματα, είναι μια σειρά δηλαδή αιτημάτων. Και η Γενική Συνέλευση έθεσε ως κόκκινη γραμμή για την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης τη σύμβαση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η διοίκηση από την πλευρά της, ενώ όλες οι Γενικές Συνελεύσεις δεν δέχονται την πρόταση της διοίκησης, η διοίκηση παραμένει αδιάλακτη. Στην τελευταία συνάντηση ζήτησε και μία αναβολή 2 μηνών για να το ξανασυζητήσουμε. Μάλιστα το επιχείρημα που θέτει για τις μειώσεις που ζητάει είναι ότι ο ανταγωνισμός υπογράφει αυτή τη στιγμή μειώσεις μισθών. Φυσικά αυτός ο ισχυρισμός, μάλλον αυτό το επιχείρημα δεν είναι επιχείρημα για μας. Εάν για κάποιο λόγο υπογράφονται συμβάσεις αυτή τη στιγμή με μειώσεις, δεν σημαίνει ότι και εμείς θα ρίξουμε ακόμα περισσότερο στον πάτο του μισθούς. Οπότε παραμένουμε και εμείς σε αμετακίνητη θέση μας. Η μόνη υποχώρηση δηλαδή που έχουμε κάνει από την πλευρά μας είναι αυτή, ότι να παραμείνει η σύμβαση όσο έχει.
Και βέβαια το δεύτερο και σημαντικό είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Έχουμε εργολαβίες, έχουμε απολύσεις και μάλιστα πολλές εκ των οποίων γίνονται πλέον με τη μορφή της οικειοθελούς αποχώρησης εντός εισαγωγικών. Το γιατί πακέτο δηλαδή δίνουν. Ουσιαστικά φωνάζουν τον εργαζόμενο στο γραφείο, τον αναγκάζουν σε παρέτηση, δίνοντάς του το ποσό της αποζημίωσης, ας το πούμε έτσι, και φεύγει για να φύγει ουσιαστικά ήσυχα. Και αυτό δυστυχώς συμβαίνει και μάλιστα εξαιτίας αυτού είχαμε κάνει και μία κινητοποίηση στα τηλεφωνικά κέντρα στην εξυπηρέτηση πελατών και στο back office, τέλος πάντων, ένα τμήμα υποστηρικτικό της εξυπηρέτησης πελατών. Είχαμε κάνει αποχή εργασίας και στα πλαίσια και των κινητοποιήσεων που γίνονται για τη συλλογική σύμβαση είναι και αυτό ένα ζήτημα. Επίσης ένα ζήτημα είναι έτσι, αρκετά σοβαρό για μας, το θέμα των vouchers. Η εταιρεία προσλαμβάνει, αν μπορεί να το πει κάποιος έτσι, συναδέλφους με vouchers. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι θέλουμε εργαζόμενους να έρθουν, θέλουμε δηλαδή να γίνουν προσλήψεις, εντός όμως συλλογικής σύμβασης. Και οι συνάδελφοι είχαν μία περίοδο, μάλιστα είχαμε περίπου στα τηλεφωνικά κέντρα, για παράδειγμα, περίπου 15 συναδέλφους, vouchers, πολλοί εκ των οποίων είχαν πραγματικά πρόβλημα σε σχέση με το ότι με την καθημερινή τους διαβίωση, υπήρχε πρόβλημα. Και ήταν για μας πάρα πολύ, θα το πω ξεκάθαρα, για μας λέει, ήταν πάρα πολύ οδυνηρό να ξέρουμε ότι έχουμε τον συνάδελφό μας δίπλα και έχουμε τελείως διαφορετικές συνθήκες εργασίας, δηλαδή τελείως διαφορετικούς μισθούς και εκείνος δεν πληρώνεται καν για ένα μεγάλο διάστημα. Όρους εργασίας, γιατί οι συνθήκες ίδιες είναι. Εντάξει, οι συνθήκες υπαγορεύονται και από το μισθολογικό και από διάφορα πράγματα. Και μιλάω και για τις συνθήκες, γιατί είχαν, μάλιστα πολλοί δέχονται και επαξιωτική συμπεριφορά. Σαν εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. Από προϊσταμένους, ας πούμε. Από κάποιους προϊσταμένους, όχι όλους, αλλά από κάποιους προϊσταμένους είχαν και τέτοια συμπεριφορά. Από ουσιαστικά αφορά όλη τη συνθήκη εργασίας. Λοιπόν, αγωνιστήκαμε γι' αυτό και πετύχαμε κάποιοι εργαζόμενοι τουλάχιστον να προσληφθούν, δυστυχώς με σύμβαση, αλλά να προσληφθούν όμως εργαζόμενοι WIN. Όμως η εταιρεία στο μεσοδιάστημα κάνει το εξής, ενοποιεί τα τηλεφωνικά κέντρα, ενοποιεί το αντικείμενο των τηλεφωνικών κέντρων, εξυπηρέτηση πελατών, με αυτό ενός εργολάβου της Teleperformance. Και αυτή τη στιγμή και εμείς και η Teleperformance έχουμε το ίδιο αντικείμενο στην εξυπηρέτηση πελατών. Οπότε η εταιρεία τι κάνει, διώχνει όταν λήγουν οι συμβάσεις των συμβασιούχων, δεν τους ανανεώνει και στη συνέχεια τους προτείνει δουλειά στην Teleperformance. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συμβασιούς για την κατάσταση. Και ό,τι θα προσλάβει με βάρος. Και ενώ υπάρχει ανάγκη να στελεχωθεί το όποιο τμήμα, αυτή τη στιγμή προσλαμβάνουμε δηλαδή με δουλικές σχέσεις εργασίας εργαζομένους, να υπάρχει δυνατότητα να τους προσλάβουμε με τους ίδιους όρους που εργαζόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα που τίθενται και πολλά άλλα, ας πούμε, όλα αυτά περιέχονται στον αγώνα που δίνουμε. Θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοι, έχουμε ανάγκη από νέες προλήψεις, γιατί χρειαζόμαστε κόσμο να εργαστεί και να στελεχώσει κτλ. Αλλά θέλουμε οι εργαζόμενοι να είναι με τους ίδιους όρους εργασίας μέσα από μια συλλογική σύμβαση, η οποία θα έχει ικανοποιητικούς όρους για όλους. Και δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση εμείς και ως αρχή εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Δηλαδή οι νεοπροσληφθέντες να παίρνουν λιγότερο μισθό, μπορεί να έχουν και περισσότερη προϋπηρεσία, ας πούμε, και αυτή και να μην αναγνωρίζεται, και εμείς να παίρνουμε υψηλότερο. Δεν θέλουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Θέλουμε όλοι, με βάση μια συλλογική σύμβαση, να εργαζόμαστε και με αυτούς τους όρους και με κοινούς όρους όλοι. Όλοι, είτε προσλήφθηκαν τώρα, είτε είναι παλιότεροι συνάδελφοι. Mm-hmm. Αλέξανδρε. Η λόγη της απεργίας είναι οι ίδιοι, γι' αυτό και όλες και η κοινή αφίσα, δηλαδή, mm-hmm. και ο κοινός αγώνας. Ο λόγος υπάρχει ενός σωματείου ότι είναι δύο βασικοί λόγοι. Ο μισθός και η θέση εργασίας, έτσι. Πάντοτε υπήρχε και υπάρχει και θεωρώ και ότι θα υπάρχει και αργότερα, ας πούμε, αυτό σαν αίτημα.
Για τη συλλογική σύμβαση, καλό θα ήταν να πούμε και δύο-τρία πραγματάκια, ενδεχομένως αργότερα να το έχουμε σαν ξεχωριστό κομμάτι. Ναι, είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι δεν διασφαλίζουν ούτε το ελάχιστο στους εργαζόμενους της, όπου μιλάμε για εργαζόμενους αρκετές εκατοντάδες και στις δύο εταιρείες. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες εργασίας, στην Vodafone έχουμε ένα λίγο πιο διαφορετικό μοντέλο. Έχουμε το μαζικό outsourcing. Ενδεικτικά να πω ότι στο τμήμα της εξυπηρέτησης πελατών, όπου έτσι για να ενημερώσουμε λίγο και κάποιους που δεν γνωρίζουν, όταν αναφερόμαστε στο τμήμα της εξυπηρέτησης πελατών, αναφερόμαστε στο τμήμα εκείνο, το οποίο είναι το τελευταίο, το οποίο οτιδήποτε παρτίζει να αποφάσει θα πάνε κατευθείαν εκεί να το εφαρμόσουν. Έτσι. Και το πιο ανανεώσιμο. Ναι, μην σου πω ότι μπορεί να είναι και το πιο δύσκολο τμήμα. Εντάξει, τώρα. Είναι από τα πιο δύσκολα πάντα στην εξυπηρέτηση πελατών γενικά. Να κάθεσαι να δέχεις όλες αυτές τις κλήσεις του ενός του άλλου, το από εδώ από εκεί. Ναι, κάποιος επειδή και οι δύο προερχόμαστε από τηλεφωνικά κέντρα. Ναι, τώρα τι να πω, είναι πιο δύσκολη δική μου δουλειά από τον άλλο. Όχι, παιδάκι μου, απλά είναι ας πούμε η βιτρίνα κάθε εταιρεία. Σε αναγκάζουν να λες τις χίλιες δυο παπαριές. Να είσαι πάντα ευγενικός με οποιοδήποτε σε παίρνει τηλέφωνο. Είναι δηλαδή δύσκολο πράγμα. Δεν είναι, δεν το διαχειρίζεσαι. Θυμίζω τώρα το σκίτσο με το συντετήρα και το χαμόγελο. Όσο το κρατάει. Θέλω να το πω αυτό, γιατί τεχνικός συνάδελφος, χρόνια τεχνικός και μάλιστα στις κερές και δηλαδή σε δύσκολες συνθήκες έξω κτλ. Είπε, εγώ θα πω ότι είναι δύσκολη η δουλειά μας, γιατί είπε ο συνάδελφος αυτός που εργάζεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες πραγματικά, ότι δεν θα έκανε ποτέ αυτή τη δουλειά. Θυμάμαι τώρα, επειδή το κουβεντιάζουμε χαρακτηριστικά, είχε βγει και μία έρευνα τώρα σε κάποιο αμερικάνικο ιστοτό κάτι τέτοιο, όπου οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε τηλεφωνικά κέντρα είναι αυτοί που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να έχουν ψυχολογικά προβλήματα, ας πούμε, δηλαδή. Γενικό το βλέπω. Δημιουργεί πολλές παρενέργειες, όχι μόνο στο ότι δεν ακούω καλά, ας πούμε, όσο μεγαλώνω και τα σχετικά, έχει και ένα σωρό άλλα ψυχοσωματικά και ακόμα, εντάξει, εμείς είστε καλά, εντάξει, εμείς αντέχουμε. Τώρα προς το τέλος της κουβέντας γίνει κάτι άλλο και τώρα σας βλέπω ήρεμο. Λες να μας βγει κανένα πίξιλο, δεν ξέρω. Όπως και να έχει τώρα, εγώ λέω, ναι, κάθε δουλειά θεωρώ ότι είναι δύσκολη, δεν μπορώ τώρα να μπω σε μια σύγκριση, να είναι δύσκολη. Όχι, διαχωρίζουμε, απλά είναι μια δουλειά, εντάξει. Είναι δύσκολη δουλειά, τώρα τι να λέμε, δεν την κάνεις εύκολα. Αυτό σου λέω. Ακόμα και από ανάγκη να μπει στη διαδικασία που αρκετοί το κάνουν, δεν ξέρω άμα θα αντέξεις. Κοίτα, μόνο από ανάγκη μπορείς να μπεις, δηλαδή τι να σ' αρέσει τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει, δηλαδή είναι δύσκολο να πετάω στην πινελίκια. Μα σα πάρκα. Και πόσο μάλλον ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, γιατί εμείς δουλεύουμε στις ερχόμενες κλήσεις. Δηλαδή ο πελάτης καλεί και έχει ανάγκη να του πω εδώ κάτι. Στις εξερχόμενες, και όταν μιλάς για πωλήσεις. Εκεί δεν μπορείς να φανταστείς τώρα, αν δεν έχεις εικόνα ή άμα δεν έχεις κάποιο γνωστό, ή όταν δουλεύεις στο collection, ποιο είναι αυτό το ληξιπρόθεσμο. Να χρωστάει ο άλλος και να τον καλείς εσύ για να πληρώσει το χρέος του. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αυτό το πράγμα δεν είναι, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος δεν σου βγαίνει να το κάνεις. Και πόσο πιέζεσαι για να μπεις να ανταπεξέλθεις, ας πούμε. Όπου όταν μιλάμε για εντατικοποίηση εργασίας θα το βρούμε εκεί. Είναι γεγονός ότι η μεγαλύτερη δυναμική των σωματείων γενικότερα υπάρχουν σε τμήματα τα οποία είναι πιο μαύρα μέσα. Γαλέρα. Στις γαλέρες. Λοιπόν, έτσι γίνεται και στα σωματεία μας. Δηλαδή είχαν και έχουν δυναμική και στα τηλεφωνικά κέντρα, στο customer engagement της εξυπηρέτησης δηλαδή. Στη Vodafone λοιπόν αυτή τη στιγμή, από τα 1000 άτομα που εργάζονται στο συγκεκριμένο τμήμα, όχι τηλέφωνα αναγκαστικά, μπορεί να είναι back office ή οτιδήποτε, οι 200 είναι Vodafone και οι άλλοι 800 είναι outsourcer. Δηλαδή, ενοικιαζόμενοι συνάδελφοι, θεωρώ πλέον ότι ο καθένας γνωρίζει τι σημαίνει outsourcing, γι' αυτό δεν μπαίνω σε μια διαδικασία να το εξηγήσω. Αλλά θα ήταν χρήσιμο για την κατανόηση ακόμα καλύτερα του συγκεκριμένου φαινομένου, ότι υπάρχει και διπλανός μου που στο τετράωρο έχει 290 ευρώ μεικτά.
κερδίζει. Τώρα δεν μου βγαίνει το κερδίζει, ας πούμε έτσι. Ναι. Στο τετράωρο 290 ευρώ μεικτά. Και αρκετοί είναι με συμβάσεις μήνα με το μήνα. Πλέον με τα μνημόνια τα οποία είχαν ψηφιστεί από 12 μήνων που ήταν υποχρεωμένοι να σου κάνανε συμβάσεις μηνιαίες, πήγαμε στους 36 μήνες. Τριπλασιάστηκε δηλαδή ο χρόνος όπου μπορούν να σε έχουν στον αέρα ουσιαστικά. Αλλά πλέον και στους 36 μήνες να πας, γιατί μιλάμε και σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Και στους 36 μήνες να πας και εργάζεσαι παραδείγματος χάρη στην ICAP, θα υπογράψεις μετά σύμβαση στην ICAP 2. Αυτή είναι μια νέα εταιρεία, ένα νέο αθμή. Πάμε αυτό και από την αρχή. Πρώτος μήνας. Άλλοι 36 μήνες δηλαδή. Άλλοι 36 μήνες. Άλλη φάση. Τώρα μπορεί να φτάσουμε και στο ICAP 100. Δεν ξέρω. Ναι. Έτσι, είναι μέχρι και τις αντοχές του εργαζόμενου. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι η Vodafone το 2008, αν δεν απατώμε, άντε 9 στις αρχές, έχει να κάνει πρόσληψη στο customer σαν Vodafone. Όλο το έχει κάνει outsourcing. Δεν τα θέλει μέσα τα θέλει, απλώς παίρνει απ' έξω ο κόσμο, ας πούμε, νοικιαζομένο. Και επίσης, επειδή αρκετοί φεύγανε το καλοκαίρι, σιγά τώρα εγώ μην κάτσω να ακούσω τις φωνές του προϊστάμενου ή το κάθε ένα συνδρομητή, ας πούμε, για να παίρνω 3,60, ούτε 3,60 δηλαδή δεν βγαίνουν. Αρκετοί φεύγανε το καλοκαίρι. Έχει βρει διάφορους τρόπους η Vodafone, όπως οι εθελούσες που είπαμε προηγουμένως, όπου γύριζε στον εργαζόμενο και αυτόν που έχει την εμπειρία, την τεχνογνωσία, γιατί σου λέει ο άλλος ότι δεν χρειάζεται καμία επιστήμη, ας πούμε, καμία πυρηνική φυσική για να πιάσει ένα τηλέφωνο. Ναι, δεν χρειάζεται, αλλά και αυτό έχει τον τρόπο του, ας πούμε, το πώς θα μιλήσεις, η προσέγγιση με το συνδρομητή και όλα αυτά. Τους απολύουν σαν Vodafone, τους εξοχούν σε απόλυση, αυτό που λέμε εμείς, και τους λένε ότι θα σας ξαναπροσλάβουμε πλέον με την outsourcing εταιρεία. Για να μην χάσουμε και την εμπειρία σου. Για να μην χάσουμε αυτό το οποίο εσύ έχεις δώσει στην εταιρεία και μπορείς να προσφέρεις, ας πούμε, γιατί γνωρίζουμε ότι είσαι καλός. Λοιπόν, τώρα σε όλο αυτό έχουμε να κάνουμε με διάφορες πιέσεις, όπου οι πιέσεις μπορεί να είναι η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση στο πόσο θα μιλήσεις με τον πελάτη, το πόσο γρήγορα θα απαντήσεις στη γραμμή, το πόσο είναι όταν τον έχεις στην αναμονή για να του λύσεις το πρόβλημα, στο πόσες κλήσεις θα πάρεις εσύ μέσα σε ένα πεντάωρο ή οκτάωρο, γιατί και το οκτάωρο πλέον είναι ζητούμενο, έτσι, σε αυτό το τμήμα. Αυτό που προσλαμβάνουν είναι τετράωρους ή πεντάωρους, και αυτό για να μην χάνουν το μεσημεριανό, επειδή υπάρχει ένα κενό εκεί, και να κολλάμε τους εργαζόμενους πάνω κάτω, ας πούμε. Αυτό για τις ευέλικτες μορφές που λέγαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, αυτό το πλαίσιο είναι και αξιολόγηση, δηλαδή πλέον θα δούμε, ο συνδρομητής σε βαθμολόγησε σωστά. Γιατί άμα δεν σε βαθμολόγησε σωστά ο συνδρομητής, πάει να πει ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Ανεξάρτητα τώρα αν ο συνδρομητής έχει πρόβλημα με την εμπορική πολιτική της εταιρείας και βάζει το βαθμό 0, ας πούμε, επειδή εμένα δεν μου κάνεις αυτό ή επειδή είναι πολύ ακριβό. Αυτό το χρεώνεται λίγο και ο εργαζόμενος. Ως εκπρόσωπος, ας πούμε. Ναι. Αφού είχε βγει πιλωτικά ένα σύστημα που όταν θα τελείωνε η κλήση, τώρα είμαστε αρκετά περιγραφικοί, έτσι, επειδή εργαζόμαστε, και δεν έχει σημασία. Λοιπόν, όταν τελειώνει η κλήση, να αποστέλλεται ένα μήνυμα, ένα SMS, ας πούμε, στον συνδρομητή, όπου στη μία βαθμολογεί την εταιρεία και την άλλη τον εργαζόμενο. Αλλά αυτό ήταν σαφές το πλαίσιο, ήταν ξεκάθαρο, ας πούμε, και όχι μέσω κλήσης, μέσω SMS. Τα αποτελέσματα ήταν τραγικά για την εταιρεία και για τον εργαζόμενο. Έτσι. Αυτό τελικά το πήρανε πίσω. Άρα τους γύρισε μπούμερα. Τους γύρισε. Ναι, αλλά και αυτά τώρα ξέρεις, ήταν να είχαμε να λέγαμε, ρε παιδί. Καλά, ναι, εντάξει. Δηλαδή, περισσότερο είναι πώς θα πιέσουμε τον ίδιο τον εργαζόμενο να γίνει πιο παραγωγικός. Εκτός αυτού όμως, αν έχει κάποιο αντίκτυπο στη δουλειά του, δηλαδή αν μπορεί κάποια εταιρεία να εξάγει συμπεράσματα από αυτό και να πιέζει περισσότερο, είναι ένα θέμα. Δηλαδή, είναι ωραίο, παιδί μου, ότι άμα σου λέει, ξέρω εγώ. Κάπως βρίσκουν και αυτοί τους χρόνους, φαντάζομαι, που θα σου πούνε, γιατί απάντησε το τηλέφωνο σε 5 δευτερόλεπτα και δεν το σήκωσε, ξέρω εγώ, στα 3. Κάπως θα το έχουν ψάξει για να το λένε και να σε πιέζουν παραπάνω. Έχουν συστήματα καταγραφής, και εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο θα αναφερθούμε και αργότερα. Έχουν συστήματα καταγραφής που μπορούν να δουν το οτιδήποτε. Ακόμα και το mute να βάλεις στην κονσόλα
είναι σε θέση να δούνε πότε έβαλες το mute, πόσα δευτερόλεπτα το είχες, να σε ακούσουν κιόλας, ακόμα και mute να είναι άμα θα πεις κάτι σε κάποιον συνάδελφο, ο οποίος μπορεί να έχει έρθει για να σε ρωτήσει, ας πούμε. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι και όταν υπάρχει αυτή η ανακύκλωση των εργαζομένων και όταν μιλάμε για κόσμο ο οποίος εργάζεται για 2,5-3 εκατοστάρικα, ας πούμε, η εκπαίδευση την οποία λαμβάνει είναι σχεδόν μηδαμινή, ας πούμε. Τα μαθαίνει εμπειρικά. Πάνω στη δουλειά. Ο job training, όπως λένε και στο χωριό μας, ας πούμε, έτσι, αυτό το καινούριο μοντέλο τώρα, που έλα τώρα, κάνε διπλά ακουστικά, όπως τα λέμε, δηλαδή κάτσε με έναν πιο παλιό, πάρε μια θεωρητική βάση. Ναι, σκεφτώ δηλαδή ότι εμείς όταν είχαμε πρωτομπεί, και τώρα είμαι κοντά στα 8 χρόνια παραπάνω στην εταιρεία, για να εκπαιδευτούμε, παραδείγματος χάρη το καρτοκίνητο, περνούσαμε 2 μηνιαίες εκπαιδεύσεις. Τώρα είναι 3 εβδομάδες όλες οι υπηρεσίες. Είτε αυτό είναι συμβόλαιο, είτε είναι λογαριασμοί, είτε είναι καρτοκίνητο, είτε οτιδήποτε. Είναι μέρα με νύχτα. Και έρχεσαι τώρα, βάζεις τα παιδιά στο λάκκο των Λεόντων, ας πούμε. Μπορεί κάποιος να μην έχει εμπειρία ή ακόμα και να έχει εμπειρία, να μην ξέρει καλά το προϊόν. Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες αλλάζουν στα τετραχρονικά διαστήματα. Άμα κάτσεις και δεις το email μας, ας πούμε, κάθε μέρα έχουμε γύρω στα 50 με 60 email. Υπάρχουν πληροφορίες τις οποίες ακόμα και εσύ που γνωρίζεις δεν προλαβαίνεις να τις απορροφήσεις. Και από εκεί πρέπει να κάνεις ακόμα και πιο γρήγορα. Έτσι. Η εκπαίδευση γίνεται πάνω στη δουλειά. Γνωρίζουν ότι μπορεί ποιοτικά να μην είναι τόσο συνεπής, ας πούμε, αλλά σου λέει ότι για μένα αυτό είναι κέρδος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βγαίνουμε και λέμε κιόλας και στους καταναλωτές, έτσι, δηλαδή σαν σωματεία. Και τώρα οι δράσεις που έχουν οι συνάδελφοι από τη WIND και εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε δράσεις σε καταστήματα και τα σχετικά, καθώς επίσης και διάφορες ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει προς το καταναλωτικό κοινό και διάφορες παρεμβάσεις, είτε αυτό λέγεται μαραθώνιος όπου είχαμε κάνει την παρέμβασή μας. Είναι αυτό ότι στο Infocom, ναι, το συνέδριο των διευθυντάδων εκεί, ότι ρε παιδιά, το ότι υπάρχει εργασιακός μεσαίωνας μέσα στις εταιρείες, αυτό έχει αντίκτυπο και στο προϊόν που θα πάρεις εσύ ως χρήστης. Και αν σε ενδιαφέρει να έχεις ποιοτικές επικοινωνίες, ποιοτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να σε ενδιαφέρει να υπάρχει και ποιοτική εργασία εκεί. Και όχι μόνο για αυτόν, γιατί είναι εύκολο να βάλουμε τον εαυτό μας απέναντι στον άλλον, ας πούμε, αλλά ακόμα και για σένα τον ίδιο. Στο να αλλάξει αυτό το κλίμα. Αυτό σε πολύ γενικές. Δηλαδή, σκέψου να υπάρχουν 800 εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι οι οποίοι είναι στον αέρα. Μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή η εταιρεία να τους πει «Γεια σας, φύγε». Ούτε αποζημίωση θα έχω να σε πληρώσω, ούτε κάποιο εργασιακό δικαίωμα έχεις κατοχυρώσει. Πήγαινε βρέστα με την αντέκο, ξέρω εγώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πλέον. Σε αλλάζω. Πάμε πάλι. Εντάξει, εσύ περιγράφεις τα τηλεφωνικά κέντρα, παιδί μου, σαν κόλαση. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν λιποθυμίες στα τηλεφωνικά κέντρα, υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν μέσα κλαίγοντας, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας από τη δουλειά. Δεν συμβαίνουν, δεν είναι πραγματικά τα τηλεφωνικά κέντρα. Εντάξει, επειδή το ζούμε και αυτό, θα ήταν ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν μιλήσετε δηλαδή με άτομα τα οποία δουλεύουν σε τηλεφωνική κέντρα και ιδίως σε εργολάβους, επικρατεί... Μόνο μαστίγιο δεν πέφτει μάλλον. Ναι, πραγματικά και, κάποιοι, και ειδικά κάτι τακτικές οι οποίες είναι απίστευτες. Εμείς ας το πούμε έτσι που είμαστε σε μια καλύτερη θέση με τόσο πολλών εισαγωγικών από εργολαβικές ας πούμε εταιρείες, όπου αναγκάζονται να χειροκροτούν κάποιον όλοι μαζί, για παράδειγμα, που έχει κάνει μια πόλη. Τέτοιες συμβαίνουν, ας πούμε, σε εργολαβικές, που ακούνε κλήσεις στη διαπασόν για παράδειγμα προς αποφυγή ή προς μίμηση, ανάλογα. Και κάποια τέτοια γελία πράγματα, πέρα από τις συνθήκες της ίδιας, δηλαδή το ωράριο, μισθούς. Ναι, πέρα από τα ωράρια. Υπάρχει αξιοπρέπεια. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν το άνοιξε, πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Εμείς λοιπόν που δεν χειροκροτάμε,
Έχουμε το σύστημα αυτό της βαθμολόγησης από τον πελάτη, το οποίο το θεωρούν μάλιστα και σαν πανάκια, άσχετα από τον βαθμό απόκλησης που τους έχουμε πει 15.000 φορές ότι υπάρχει. Δηλαδή, ο πελάτης αυτός πόσες φορές κάνει την ημέρα. Για ποιος άλλο από αυτόν τον βαθμολογεί, επηρεάζεται από την εταιρεία και βαθμολογεί τον συνάδελφο. Πόσους συνάδελφοι, δηλαδή από τις 100 κλήσεις που λαμβάνω εγώ την ημέρα, ας πούμε, πόσες συνάδελφες απαντάνε σε 100 κλήσεις. Και το χρησιμοποιούν αυτό. Χρησιμοποιούν μέτρηση για το πόση ώρα θα πας να πιεις νερό, πόση ώρα κάνεις τη διάλειμμά σου κτλ. Πόση ώρα θα εξυπηρετήσεις τον πελάτη, πόση ώρα διαρκεί μια κλήση. Μόνο τις ανάσες δεν χρονομετρούν προς το παρόν, αλλά νομίζω ότι και αυτό είναι μέσα στα επόμενα σχέδια. Και είναι τέτοια η κατάσταση και πιέζεται αρκετά ο κόσμος. Υπήρχε δηλαδή μία περίοδος όπου συνάδελφοι στα δικά μας τα τμήματα, για παράδειγμα, ανοίγανε Excel και καταγράφανε κάθε 100 κλήσεις μέρα, 150 κλήσεις μέρα. Καταγράφανε μία-μία κλήση, τι διάρκεια είχε, για να ξέρουν το πόσο τους βγαίνει την ημέρα. Αυτό, όταν ας πούμε μιλάγαμε με τους συναδέλφους και επειδή αυτό είναι παράνοια, δηλαδή σε πιέζει ακόμα περισσότερο, σταμάτα το, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να λειτουργείς έτσι. Και ήταν κάτι, ας πούμε, που αυτό το ενθαρρυνόταν και από προϊσταμένους, ας πούμε, αυτός που το ανακάλυψε. Δηλαδή ήταν τρομερή ανακάλυψη αυτό το Excel, ας πούμε, που μετράς τη χρονοπή. Δεν υπήρχαν τη δυνατότητα ακόμα να βλέπουν τους χρόνους. Και υπήρχε αυτό, το υιοθέτησαν και άλλοι συνάδελφοι, και μάλιστα με το επιβιώτησαν, ας πούμε, και προϊστάμενοι. Αλλά γενικά στα τηλεφωνικά κέντρα παντού συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Δηλαδή, και είναι πολύ άσχημες συνθήκες. Είναι πραγματικά κάτεργα. Και οι μισθοί στον πάτο, πραγματικά τα ωράρια δεν υπάρχουν. Δεν δουλεύουν με βάρδιες στα κέντρα. Σε εμάς δουλεύουν με βάρδιες. Υπάρχουν. Πόσες βάρδιες έχουμε, 8? 8? Διαφορετικές. Ναι, εντάξει. Είναι μέσα στην ημέρα. 8... Δηλαδή, 24 ώρες η υπηρεσία. Είναι 24 ώρες, οπότε είναι 8, 8,5, 9. 10, 12, 1, 4, 2, 4 και τη βράδυ βάρδια. Όταν κάνουμε κουβέντες με άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν και λένε, κάποιοι εκπλήσονται, μα επικρατούν αυτές τις συνθήκες, ας πούμε, στις πολυεθνικές, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ας πούμε, και άλλοι λένε, ελάτε μωρέ, τι να μας πείτε κι εσείς, ας πούμε, ξέρεις το, όχ, ρε αδερφέ, ας πούμε, και ότι εκεί που δούλευα εγώ ήταν ακόμα πιο δύσκολα ή... Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα που έχουν συμβεί, έχουν καταγραφεί, δηλαδή ακόμα και ασθενοφόρα έχουν έρθει στους χώρους εργασίας για να πάρουν λιπόθυμους συναδέλφους. Αντιπίεση. Έτσι, βεβαίως. Προτιμένταση. Λοιπόν, και... αυτά είναι, σου λέω, πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Αυτά είναι γεγονότα. Και σκέψου ότι αυτά συμβαίνουν σε δύο χώρους, στη Vodafone και στη Wind, όπου υπάρχει κιόλας και κάποιο σωματείο και έχει μία παρέμβαση στο χώρο. Σκέψου τι γίνεται σε κάποιο εργασιακό περιβάλλον που δεν υπάρχει καν αυτό, ας πούμε. Δεν υπάρχει υποτυπώδης οργάνωση των εργαζόμενων τι συμβαίνει. Γιατί σε εμάς, μέσα τηλεφωνικά, υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι που αντιστέκονται. Δηλαδή, υπήρχε πρόβλημα με τα διαλύματα, για παράδειγμα, ότι μας τα δίνει στην αρχή στο τέλος της βάρδιας. Το μισάρο, το μεγάλο, ας πούμε, το δίνει στην αρχή στο τέλος της βάρδιας, για να μπορούν να έχουν όλο τον κόσμο στις ώρες αιχμής. Και έγινε. Τι ένα... διάλειμμα είναι αυτό εδώ. Ναι, είναι διάλειμμα απλά για να λέμε ότι δίνεται από, γιατί το υπαγορεύει η συλλογική σύμβαση. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό είναι υποχρεωμένοι να το δώσουν. Δεν σου λέει πότε, αλλά είναι υποχρεωμένοι να το δώσουν. Και ενώ είχαν παλεύαμε ένα χρόνο για το διάλειμμα, το απλό πράγμα, και λόγω της πίεσης από τους συναδέλφους, κατάφεραν και το διορθώσαν στο 70%. Στο θέμα των στατιστικών, για παράδειγμα, αυτό το βαθμολόγηση, ας πούμε, υπάρχουν συναδέλφοι που αντιστέκονται και απλά κάνουν τη δουλειά τους και την κάνουν καλά, εν πάση περιπτώσει, τους περιοδούν καλά, αλλά εργάζονται μέχρι εκεί που μπορούν. Δηλαδή δεν καταφεύγουν, ας πούμε, σε διάφορες. Αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι τίθεται μεταξύ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πρόκληση και για εμάς στο σωματείο. Δηλαδή ότι τίθεται εντός των εργαζομένων και όχι μόνο σε αυτό το τμήμα, σε διάφορα τμήματα, τίθεται αυτό το ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους. Βέβαια.
πώς το και το πώς ένας ανταγωνισμός μεταξύ τους και ποιος... Και έχουμε φτάσει ας πούμε, να κάνουμε και συζητήσεις μεταξύ μας εργαζόμενοι, έτσι. Ποιος είναι ο καλός και ο κακός εργαζόμενος. Και για μένα αυτό το πράγμα είναι το χειρότερο που μπορεί να υπάρξει. Ή αν καλά κάνω που το διώξανε, ας πούμε. Δηλαδή, ο καλός και ο κακός εργαζόμενος, όταν τίθεται από τους ίδιους εργαζόμενους, και όχι από τον προϊστάμενο, από τον διευθυντή κτλ. Όταν τίθεται από τους ίδιους εργαζόμενους, για μένα σε ένα τμήμα, σε ένα εργασιακό χώρο, δεν υπάρχει χειρότερο. Νομίζω ότι από εκεί πηγάζουν όλες τις δυσκολίες και όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από το. Κοίτα, γενικότερα το Διέρη και Βασίλευε είναι αυτό το οποίο προσπαθούν να το σπάσουν. Και αυτός είναι και ο ρόλος μας. Δηλαδή, ο ρόλος μας όχι σαν σωματείο. Δεν θεωρώ δηλαδή αυτοί που συμμετέχουν στα Δουσού είναι αυθεντίες, ας πούμε, και ότι θα πρέπει να τους ακούσουμε ή τις υποδείξεις, τις προτάσεις του. Καμία σχέση. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όλο. Είναι ο καθένας εργαζόμενος, η άποψή του, την οποία μπορεί να εκφράσει ελεύθερα και να συνδιαμορφώσει την οποιαδήποτε άποψη, ας πούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε αυτό το κατακαιρματισμό που υπάρχει σε εργασία με το outsourcing, με το ένα με το άλλο, υπάρχουν ακόμα και στους ίδιους outsourcer εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, άλλα χρήματα παίρνει, και αναφέρομαι στα χρήματα γιατί, εντάξει, είναι βασικό, γι' αυτό δουλεύεις, ας πούμε, δεν το κάνεις από χόμπι, έτσι. Σε εμάς οι εργασιακές συνθήκες είναι ίδιες, δηλαδή, αν γκρινιάξει στον ένα, θα γκρινιάξει και στον άλλον. Δεν υπάρχει διαχωρισμός αυτό. Έτσι. Γι' αυτό κιόλας προηγουμένως το ανέφερα. Αλλά σε αυτό το κατακαιρματισμό που λες, υπήρχαν συνάδελφοι, και επανερχόμαστε στο ερώτημα που είχες θέσει πριν αρκετή ώρα, όπου τώρα στην απεργία απήργησαν. Ακόμα δηλαδή και συνάδελφοι εξωτερικοί. Και βεβαίως ότι καλύπτονται. Καλύπτονται από το σωματείο σε οποιαδήποτε απεργιακή κινητοποίηση γίνει. Είμαστε και σε δικαστήρια, άλλωστε και με την εταιρεία, συμπαραστεκόμενοι και συναδέλφους, ας πούμε, που ήταν στις εξωτερικές εταιρείες. Και ένα διαρκές και ένα πάγιο αίτημά μας είναι ότι όλοι οι outsourcer πρέπει να γίνουν εργαζόμενοι των εταιρείων, όπως και αντίστοιχα οι βατσοριάδες που υπάρχουν στη WIN να γίνουν WIN, έτσι και σε εμάς οι outsourcers να γίνουν Vodafone. Έτσι. Γιατί άμα το πάρουμε λίγο και οικονομικά και να μπούμε σε αυτό το τρυπάκι, ναι, ο outsourcer κοστίζει περισσότερο από το Vodafone. Γιατί έχουμε και την, ναι, μεν είναι λιγότερος ο μισθός, αλλά άμα βάλουμε μέσα και το ποσοστό που δίνει στην εταιρεία που τον επινοικιάζει, οικονομικά είναι πιο ακριβώς. Αλλά σου λέει η εταιρεία και η κάθε εταιρεία ότι εμείς, κοίταξε να δεις, έχουμε κέρδη. Το δικαιολογούμε κιόλας αυτό και μέσω εμπορίας πληρώνουμε, γλιτώνουμε από το φόρο. Επομένως είμαστε καλυμμένοι. Γιατί με ένα πάρα πολύ μικρό κόστος που μπορεί στην τελική να μην είναι καν κόστος, έχουμε εργαζόμενους που δεν έχουμε δεσμευτεί για αυτούς. Έτσι. Και τέλος, για τους λόγους απεργίας και τα σχετικά, βασικά γι' αυτό θεωρούμε ότι ήταν πετυχημένη η απεργία και περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και για τους λόγους απεργίας είχαμε εμείς απολύσεις στη Vodafone, στην εξυπηρέτηση. Άτομα τα οποία είχαν περιστατικό κιόλας και συναδέλφοι σας, όπου είχε βγει η καλύτερη στην εξυπηρέτηση με τον τίτλο Best CSR, ας πούμε, με εγκόμια και τα σχετικά, ναι, απολύθηκε με μια δικαιολογία. Να υπάρχουν αυτά, εσύ. Ξέρω, ξέρω. Ή κάτι νέοι διαγωνισμοί, ποιος θα κάνει περισσότερα, περισσότερες κλήσεις. Ο υπάλληλος του μήνα και τέτοια. Ναι, 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 προφανώς. Προφανώς. Ναι, γιατί είναι πολύ επίπεδος ο τρόπος που προσπαθούν να... Και την απέλησαν την κοπέλα. Είναι. Απελήθη. Απελήθη η κοπέλα, ήταν 16 χρόνια εργαζόμενη, αν δεν απατώμε, έτσι, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήταν ένας εργαζόμενος ο οποίος δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα. Ήταν δικαιώματα, ξέρεις, αυτό με εισαγωγικά. Ναι, ήταν ένας εργαζόμενος ο οποίος ήταν πιο τυπικός και από τον τυπικό. Ένας εργαζόμενος που δεν ασχολούταν γενικότερα με τους γύρους, ήταν ένας εργαζόμενος που ήταν εύκολο να τον απολύσουν. Δηλαδή, αυτό που γυρίζουμε και λέμε είναι ότι οι παιδιά, όταν έρχονται να σας απειλήσουν ή να σας πούνε απολύεστε, εκεί φεύγετε από το δωματιάκι, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι
παίρνουν ατομικά σε ένα δωματιάκι για να το πούνε το εργαζόμενο, όχι μπροστά σε άλλους, ας πούμε. Εκεί βγαίνεις εκτός, δεν υπογράφεις τίποτα και καλείς το σωματείο. Αυτομάτως, εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Λοιπόν, και αν γενικότερα δεν κάνεις κάποια πράγματα, άμα δεν συμμετέχεις, μας έχει δείξει και η εμπειρία μας, μπορώ να πω, ότι είναι πιο είσαι πιο εύκολος στόχος, ας πούμε. Μου αρέσει πάντως που αυτά που τα λες, που έχετε πίσω υπόκριση για την Full Day. Είναι ειρωνικό, εδώ έχει διαστροφή να μάθει για τις τηλεπικοινωνίες τι γίνεται εδώ πέρα, να πούμε. Ο ελευθεριακός, δεν θα... Λοιπόν, παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Θα ξέρετε, φαντάζομαι, τους μισθούς πάνω κάτω μεσαίων και μεγάλων στελεχών. Πόσο είναι? Τους μισθούς δεν τους γνωρίζουμε ακριβώς πόσο είναι, άλλωστε αυτοί δεν παίζουν και επί μισθούς, έτσι. Δηλαδή, τα μεγάλα στελέχη έχουν με το χρόνο. Είναι αυτό το παγκόσμιο σύστημα που χρησιμοποιούν και με παροχές ξέχωρες, δηλαδή, από τα χρήματα αμυγός και τα αυτοκίνητα και τα σπίτια και δεξιά και αριστερά. Αλλά είναι μεγάλο το χάσμα. Και εντάξει, η Vodafone και η WIM και οι εθνικές είναι. Αν μη τι άλλο, θα πληρώνουν χρυσά συμβόλαια. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι όταν φεύγει ένας μανατζέρος από τη μία εταιρεία, πάει στην άλλη. Ναι. Στην Κοσμότε υπάρχει μία ανακύκλωση, ας πούμε. Τον πληρώνουν ακόμα πιο ακριβά γιατί γνωρίζει και τα μυστικά της άλλης εταιρείας και όλα αυτά. Ναι, είναι άλλο το επίπεδο εκεί πέρα. Και είναι και κόσμος, αυτός ο κόσμος προφανώς και δεν αντιλαμβάνει τι γίνεται από κάτω και δεν τον ενδιαφέρει στην τελική. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ο τραπεζικός του λογαριασμός και οι δημόσιες σχέσεις που θα κάνουν, ας πούμε. Και εμείς δεν έχουμε εικόνα για το πόσα, αλλά είναι και το ίδιο περίπου καθεστώς και σε εμάς, δηλαδή κάποιοι έχουν και κάποιες άλλες παροχές, αν ξεκινήσει από το number one μέχρι πιο κάτω, υπάρχουν κάποιες παροχές. Αλλά δεν έχουμε ακριβή εικόνα για το, για το μηνύο. Okay. Να κάνω τώρα μια ερώτηση γενικά για το συνδικαλισμό, να μου πείτε την άποψή σας. Ο περισσότερος κόσμος, όταν αναφέρεται στο συνδικαλισμό, έχει στο μυαλό του αυτό το γραφειοκρατικό συνδικαλισμό, επειδή μου, που είναι οι συνδικαλιστές που τα παίρνουν από πράτος, που συνεννοούνται, που κάνουν ό,τι θέλουν, οι εργοδοσίες και τα λοιπά. Είναι βολεμένοι, δεν χάνουν ποτέ την δουλειά τους. Ναι, δεν χάνουν τη δουλειά τους. Κάθονται, ξέρω εγώ, και ταξίνουν και παριστάνουν ότι κάτι κάνουν κτλ. Θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι μέσα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, ας πούμε, τις κρίσεις, γενικά το συνδικαλιστικό κίνημα, η αντίδρασή του ήταν ανάλογη με αυτό που συνέβαινε. Ή αν θα μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ή αν οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί πλέον είναι παροχημένες. Ή θα έπρεπε να εμπλουτιστούν. Δεν ξέρω. Αλλά αν πιστεύετε σε γενικές γραμμές ότι η αντίδραση ήταν ανάλογη της επίθεσης που δέχτηκε, ας πούμε, ο κόσμος της εργασίας. Και που εντάξει και τώρα δέχτηκε και δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά, ας πούμε, δεν έχει γίνει κάτι φοβερό. Παρακαλώ. Λοιπόν. Κατά την προσωπική μου άποψη, να το πάρω διαφορετικά. Υπάρχουν ακόμα και σε εμάς συνάδελφοι, ας πούμε, οι οποίοι ακούνε συνδικαλισμό και συνδικαλιστή και βγάζουν σπηλιά. Υπάρχει όντως όμως ο γραφειοκρατικός συνδικαλισμός, δηλαδή δεν είναι κάτι αόριστο, υπάρχει και έχει υπονομεύσει εδώ και πολλά χρόνια, ας πούμε, κατακτήσεις και ειδικά τώρα με την κρίση, δεν υπήρχε κατά τη γνώμη μου το ανάχωμα για όλο αυτό το κύμα ισοπαίδωσης, δικαιωμάτων, μισθών, οποιασδήποτε εργασιακής κατάκτησης. Θεωρώ ότι στάθηκε τουλάχιστον οι επίσημες συνδικαλιστικές ηγεσίες στάθηκαν πολύ κατώτερα στον περιστάσεων, με αποτέλεσμα και χωρίς την κατάλληλη, και για μένα αυτό είναι το πρωτεύοντας, χωρίς και την απεύθυνση προς τον κόσμο. Με αποτέλεσμα, αν εξαιρέσεις, ας πούμε, κάποιες κινητοποίησεις που έγιναν, που είχαν έτσι μία... είχαν πολύ κόσμο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον το μεγαλύτερο κομμάτι είχε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, όχι με την κοινωνική έννοια, εννοώ τι ακριβώς θέλει να αλλάξει.
Θεωρώ ότι δηλαδή, σε αυτό έχω καταλήξει όλο αυτό το διάστημα, ότι έχει σταθεί κατώτερος των περιστάσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλο αυτό το διάστημα, εγώ που δεν είμαι και πολλά χρόνια έτσι, σε όλα αυτά τα πράγματα, θεωρώ ότι σωματεία που είναι από τη βάση έχουν αποτελέσει έτσι, έχουν αποτελέσει έτσι πυρήνες αντίστασης σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Θέλετε να βάλουμε τις κινητοποίησεις μου και στο δικό μας το χώρο. Θεωρώ ότι είναι κάτι αυτό. Να βάλουμε τις κινητοποίησεις που έχουν γίνει, ας πούμε, για την Κυριακάτικη Αργία. Να βάλουμε τις κινητοποίησεις στον χώρο του βιβλίου. Η απολυμμένη από τα Μετρόπολης. Η Coca-Cola. Η εργαζόμενη απολυμμένη την Coca-Cola. Δηλαδή, μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα. Η Βιομέ, που είναι το... Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, μπορώ να πω πολλά, αλλά είναι χάρη, δηλαδή, σε αυτούς τους πυρήνες αυτή τη στιγμή που ακόμα κινητοποιούνται και προσπαθούν έτσι να ενδυναμώσουν αυτή την αντίσταση, νομίζω ότι κάποια πράγματα ακόμα παραμένουν στη θέση τους. Ναι. Αν υπήρχε η αντίστοιχη κινητοποίηση αυτές τις συνδικαλιστικές ηγεσίες με τις μεγάλες και αυτό το τριτοβάθμιο, ξέρω εγώ, το δευτεροβάθμιο κτλ. Αν υπήρχε αυτή η μεγάλη κινητοποίηση και η απεύθυνση κατά κύριο λόγο στους εργαζομένους, νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα είχαν καμία σχέση με αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Από την άλλη πλευρά, τα σωματεία αυτή τη στιγμή που κινητοποιούν, δηλαδή να πάω πάλι στο θέμα του συναδέλφου, ας πούμε, που μπορεί να ακούει συνδικαλιστής και να βγάζει σπηριά. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή όσοι συνδικαλιζόμαστε στον ιδιωτικό τομέα και συνδικαλιζόμαστε σοβαρά, δηλαδή ακολουθούμε δηλαδή αυτές τις διαδικασίες από τα κάτω, θεωρώ ότι βάζουμε το κεφάλι μας στον δορβά. Και είναι άδικο καμιά φορά όταν ακούς τέτοιου είδους κατηγορίες, γιατί δεν πληρωνόμαστε για αυτό που κάνουμε, αλλά αντιθέτως χάνουμε και μισθούς για αυτό που κάνουμε, ας πούμε, και συνεχίζουμε τη δουλειά μας κανονικά και έχουμε διώξεις, έχουμε μηνύσεις, έχουμε απειλές για απόλυση, έχουμε ψυχολογικό πόλεμο, ξέρω εγώ, στη δουλειά μας ή οτιδήποτε, που συμβαίνουν σε όλους όσους πραγματικά κινητοποιούνται. Νομίζω ότι νομίζω ότι μας έχει λιγάκι πάρει και εμάς η μπάλα που έχει να κάνει με το γραφειοκρατικό συνδικαλισμό, αλλά δεν μας αντιστοιχεί κάτι τέτοιο. Οπότε, και νομίζω τελικά ότι μέσα στο χώρο της δουλειάς το έχουμε καταφέρει και το έχουμε ανατρέψει. Γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός και είναι διακριτός από τους συναδέλφους. Και γι' αυτό το λόγο καταφέρνουμε και παρά τις δυσκολίες, παρά το φόβο, παρά την τρομοκρατία, παρά όλο το τι συμβαίνει έξω, καταφέρνουμε να έχουμε μια συσπήρωση στο σωματείο και να μπορούμε να κινητοποιούμαστε και να έχουμε συμμετοχή στις δράσεις και να κάνουμε γενική συνέλευση εξωπρεπή κτλ. Αυτό όμως θα προκύπτει από την καθημερινή δράση και από την καθημερινή επαφή με τους συναδέλφους. Όταν δεν υπάρχει αυτή η επαφή, είναι λογικό να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά αν τον συνάδελφο τον έχεις απέναντί σου, δουλεύει δίπλα σου, ξέρει ποιος είσαι, ξέρει τι, του μιλάς, ξέρει τη δράση σου κτλ., δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος στο να πει κάτι παραπάνω. Εκτός βέβαια και αν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη διοίκηση, ας πούμε. Μόνο σε αυτή την περίπτωση, γιατί οι συκοφαντίες δυστυχώς υπάρχουν και πορεύονται από εκεί. Ο εργαζόμενος ο οποίος έρχεται πραγματικά, ερχόμαστε και εμείς σε επαφή μαζί του, είμαστε κοντά, δουλεύουμε μαζί, γιατί είμαστε όλοι στον ίδιο χώρο. Δεν είμαστε σε ένα γραφείο κάπου μακρισμένοι. Εγώ είμαι στο τηλεφωνικό κέντρο, ξέρω εγώ. Άλλος συνάδελφος είναι τεχνικός δίπλα κτλ. Δουλεύουμε στον ίδιο χώρο, αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα, ξέρει ο ένας τον άλλο. Και ξέρει και τη δράση μας μέσα στο σωματείο.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν σωματεία, υπάρχουν συνδικαλιστές που πραγματικά τιμούν το ρόλο που έχουν και θεωρώ ότι χάρη σε αυτούς αυτή τη στιγμή έχουμε κρατήσει έστω αυτά τα λίγα που έχουμε κρατήσει. Ένα παράδειγμα, όπως είπα και πριν, είναι το θέμα της κυριακάτικης αργίας, όπου σωματεία όπως το βιβλίο Χάρτου, για παράδειγμα, ο Συλλογός Παλίου Βιβλίου Χάρτου, και άλλα βέβαια που συμμετέχουν στο εγχείρημα, κάνουν μια μεγάλη και πολύμηνη, ας πούμε, κινητοποίηση στο εμπορικό κομμάτι, στο εμπόριο, και βγήκε και από εκεί μια συλλογικότητα, ας πούμε, που η Ορθοστασία για τους εργαζόμενους στο εμπόριο και υπήρξαν αυτά αποτελέσματα σε σχέση με αυτό, γιατί ήμασταν στις 52 Κυριακές. Λέω ένα παράδειγμα τώρα έτσι που μου έρχεται στο μυαλό, αλλά είναι πολλά τα παραδείγματα, είναι πολλά τα παραδείγματα και τις βιωμέ δεν είναι τεράστιο. Κατά τη γνώμη μου είναι τεράστιο αυτό το οποίο έχουν κάνει και οι συνάδελφοι, τους οποίους επίσης, ας πούμε, στηρίζουμε και είμαστε κοντά. Τώρα όσον αφορά το ζήτημα το τι μπορούμε να κάνουμε σαν δράσεις, ναι, αυτό θα μπορούσε να εμπλουτιστεί. Αλλά χρειάζεται να κάνουμε και μια αρχή, δηλαδή αν πάμε στα γραφειοκρατικά συνδικαλιστικά όργανα, ας πούμε, χρειάζεται να υπάρξει μια αρχή. Όταν δυσκολεύεσαι, ας πούμε, να κηρύξεις απεργία την Κυριακή, όταν δυσκολεύεσαι να κάνεις μια κινητοποίηση, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αν θέλουμε, μπορούμε να εμπλουτίσουμε, αλλά ας ξεκινήσουμε από κάπου. Εδώ υπήρχαν μήνες, ίσως και χρόνια, ας πούμε, που υπήρχε μια τέτοια ησυχία πραγματικά. Δηλαδή, είχαμε βαλτώσει, Τέλος πάντων, είχε βαλτώσει γενικότερα όλο αυτό. Και θα μπορούσε να είχαν γίνει τεράστια. Δηλαδή, η απεργία για μένα είναι πραγματικά όπλο. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι παροχημένο. Παροχημένο δεν είναι, αλλά μια μέρα απεργία. Όχι, αυτό ακριβώς. Δεν είναι παροχημένο. Αλλά αυτό. Δεν είναι παροχημένο. Ακριβώς. Αλλά αν γίνεται του φεκιά όμως, ναι. Καταλήξεις με πραγματικά αυτό το όπλο το οποίο έχεις στα χέρια σου, να το χάνεις. Και να μην έχει κανένα αποτέλεσμα στο τέλος. Εκτονώνεις και τον κόσμο, πολλά χρόνια. Ναι, και εκτονώνεται, ας πούμε, ο κόσμος έτσι μια. Αυτή η δουλειά του βγαίνει. Οκ, για την επόμενη μέρα, ας πούμε, στη δουλειά. Δεν είναι έτσι. Και. Αυτό θεωρώ εγώ, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κλιμάκωση, να ξεκινάμε από το μηδέν έστω, αλλά να υπάρχει μια κλιμάκωση και θα βρούμε και άλλους τρόπους. Δηλαδή θεωρώ ότι μέσα από αυτό θα βρεθούν οι τρόποι. Θέλεις καταλήψεις, θέλεις παραστάσεις διαμαρτυρίας, θέλεις κάποιους άλλους πιο δημιουργικούς τρόπους, ας πούμε, για να κάνεις ή πιο δυναμικές ενέργειες. Οτιδήποτε μπορούμε να τα σκεφτούμε, αλλά αυτά μπορούμε να τα σκεφτούμε όλοι μαζί, να τα συζητήσουμε και να βγουν κάποια συμπεράσματα και κάποιες δράσεις. Όταν υπάρχουν κάποιοι και κάποιοι άλλοι υπονομεύουν τους υπόλοιπους, εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αλεξανδρέ. Κοίταξε να δεις, πραγματικά προσπαθώ να συγκροτήσω μια σκέψη για να σου απαντήσω, αλλά ειλικρινά αδυνατό. Πες το και έτσι, ας πούμε, πες το και έτσι, ναι, ειλικρινά. Γιατί στο μυαλό μου έρχονται συνέχεια προτάσεις, ας πούμε, έρχονται συνέχεια άλλα πράγματα. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου συνδικαλιστή, έτσι για να σου το πω. Καλό είναι αυτό. Να σου το πω έτσι απλά, ας πούμε, και όταν έρχομαι σε μια επικοινωνία με τους συναδέλφους, προσπαθώ να του μεταφέρω την αναγκαιότητα του συνυπάρχειν, με το ότι είμαστε μαζί και προσπαθούμε, έτσι. Και ότι έχουμε τα ίδια συμφέροντα, δεν έχουμε διαφορετικά συμφέροντα. Ανεξάρτητα άμα ο καθένας έχει διαφορετική πολιτική πεποίθηση. Παρ' όλα αυτά, όμως, στο τέλος της ημέρας, είμαστε σε έναν χώρο εργασίας, καθημερινά, όπου βιώνουμε το ίδιο πράγμα, έτσι, και σε αυτό έχουμε να δώσουμε μία απάντηση. Μάλιστα, είναι γεγονός ότι από τα στερεότυπα που υπάρχουν, ας πούμε, τη μεταπολίτευση που λένε και μετά, ναι, ο συνδικαλισμός, ναι, δηλαδή
αυτό το εισπράττουμε κι εμείς σε κόσμο ο οποίος δεν μας ξέρει, μπορεί να μας ακούει, να πάμε πάνω από τα γραφεία και να λένε «Ωχ, πάλι εσείς, ας πούμε, άντε, πείτε 2-3 λεπτά τι έχετε να μας πείτε, ένα πεντάλεπτο εκεί και σας ευχαριστούμε, χαμογελάκι και γεια σας». Υπάρχουν αυτά, αλλά αυτός πάει και με την προσωπική επικοινωνία, δηλαδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος γιατί εμείς εργαζόμαστε, έτσι, εμείς συναντάμε καθημερινά τους συναδέλφους μας, εμείς είμαστε εκεί, εμείς ό,τι μας συμβαίνει σε εμάς συμβαίνει και σε εκείνους, ας πούμε, δεν είμαστε κάπου έξω από αυτούς, στην ίδια γυάλα είμαστε και το βλέπουν και οι ίδιοι. Πέραν αυτών όμως, σου λέω, αντιμετωπίζουμε και αυτά τα θέματα. Αλλά εμένα δεν με ενοχλεί. Δηλαδή, η απάντηση που δίνω σε αυτό το συνάδελφο είναι ότι αν θεωρείς ότι εγώ είμαι καλυμμένος και ότι δεν με ακουμπάει κανένας, τότε εσύ είσαι χαζός όπου δεν έρχεσαι στη θέση μου. Mm-hmm. Άμα πιστεύεις ότι όντως είμαι καλυμμένος, έλα εσύ ρε μεγάλε. Mm-hmm. Γιατί έχεις βάλει εμένα. Και εγώ θα χαρώ να παραχωρήσω τη θέση μου, ας πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά για να μην το κάνεις, πάει να πει ότι αυτό που λες δεν το πιστεύεις, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι. Και πραγματικά αυτό που λέμε και στους συναδέλφους και στις κινητοποιήσεις, ότι παιδιά, το να συμμετέχει κάποιος σε αυτό, παίρνει θέση. Παίρνει θέση υπέρ των διαφόρων, ξέρω εγώ, αιτημάτων που έχεις, είτε υπέρ είτε κατά. Γιατί και η μη συμμετοχή σημαίνει ότι και πάλι παίρνεις θέση, αλλά μάλλον όχι υπέρ του συμφέροντος. Τώρα για το γραφειοκρατικό συνδικαλισμό πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια, δηλαδή να πούμε τι, να ρίξουμε το ανάθεμα, okay, όποιος συμμετέχει μπορεί να αναγνωρίσει και να δει κάποια πράγματα εκ των έσω, όσο μπορείς να πεις ότι είναι εκ των έσω, υπό την έννοια ότι να έχει άλλες προσδοκίες, ας πούμε. Είτε συμμετέχεις σε ένα σωματείο εργατικό όπως είμαστε εμείς, είτε συμμετέχεις σε μια συλλογικότητα, είτε οπουδήποτε που έχει να κάνει με τον εργασιακό χώρο, ναι, είσαι ακάλυπτος. Εκεί μαζεύεις τις δυνάμεις σου και προσπαθείς μόνος να επιβάλλεις τους συσχετισμούς εκείνους όπου θα ανατρέψουν μια παρούσα κατάσταση, έτσι. Και αυτό που ανέφερε προηγουμένως η Ιλιάνα σχετικά με την κυριακάτικη αργία, ναι, είναι κάποιοι δοκιχώτες, θες να τους πεις. Είναι κάποιοι γραφικοί, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά μαζεύτηκε ένας κόσμος και κατάφερε να δημιουργήσει ένα ζήτημα. Δηλαδή να αντισταθεί εκεί όπου και η Ομοσπονδία είχε κενό, ας πούμε, όπως και ο Σύλλογος των Εμπόρων Υπαλλήλων υπήρχε κενό στην δράση και στην κινητοποίηση, ήρθαν οι συνάδελφοι να το κάνουν αυτό. Με το οποιοδήποτε κόστος που γνώριζαν και οι ίδιοι ότι μπορούν να είχαν. Μην ξεχνάμε και τις συλλήψεις, ας πούμε, και τις διώξεις που υπάρχουν σε απεργούς, έτσι. Και μάλιστα υπάρχει και... Εμάς μας είναι ναι. Σε τους συλληφθέντες έξω από το Βιβλιοπωλείο Ένωση. Έξω από το ΑΤ, δηλαδή. Και την αλυσίδα πολιτισμού. Ναι. Ναι, 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 ναι. Θα τα πολύ πολιτισμού. Όχι, να το πούμε και αυτό, να το πούμε και συγκεκριμένα. Όπως και να έχει, ναι, υπάρχουν διάφορες ομάδες, διάφοροι άνθρωποι, όπως θέλεις μπορείς να το χαρακτηρίσεις, όπου διεκδικούν, παιδί μου, εγώ δεν λέω αντιστέκονται, απλώς διεκδικούν. Δεν θα διαφημιστούν, ούτε θα πάρει έκταση ο αγώνας τους, γιατί προφανώς δεν εξυπηρετεί και δεν συμφέρει. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει τρόπος ακόμα και τώρα και μέσα από το ίντερνετ, ας πούμε, που σου δίνει την διαφορετική πληροφορία, όπως είναι και το blog σου, ας πούμε, αν ενδιαφέρεται ο άλλος να μπει μέσα, να ψάξει, να τη βρει την πληροφορία, να την σκεφτεί, ας πούμε, και από εκεί και πέρα το σημαντικότερο να κατέβει και στον δρόμο. Mm-hmm. Να αρχίζει να συμμετέχει ενεργά, ας πούμε. Και είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα είναι ωραίο να βρίσκεσαι ανάμεσα σε κόσμο όπου έχετε κάποια ιδανικά, ας πούμε, και παλεύετε μαζί. Mm-hmm. Ανεξάρτητα άμα είναι υπέρ ή κατά οι σχετισμοί. Πάντως είναι αλήθεια ότι... είναι που... Πρέπει να παρέμβω να πω το εξής. Ότι. Ναι, έχεις κερδίσει. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει.
Λοιπόν, σε όλους αυτούς τους αγώνες που γίνονται όλη αυτή την περίοδο αυτή στο δρόμο κτλ. Δεν είναι μόνο σωματεία. Δηλαδή είναι και συλλογικότητες, όπως είναι οι συνελεύσεις γειτονιών για παράδειγμα που έχουν παίξει μεγάλο ρόλο και άλλες συλλογικότητες. Οπότε δεν περιορίζονται στο ρόλο του συνδικαλιστή. Mm-hmm. Δηλαδή οι αγώνες πλέον είναι πολύμορφοι. Και ήταν ανέκαθεν βέβαια, αλλά το λέω τώρα σχηματικά σε τον καιρό της κρίσης ας πούμε. Είναι πολύμορφοι και δεν πιάνουν μόνο ας πούμε, το θέμα το εργασιακό. Δομές υγείας, οτιδήποτε, το θέμα αυτό με αγωνιστές που διώκονται ή οτιδήποτε ας πούμε τίθεται έτσι στο κοινωνικό γίγνεσθ. Οι αγώνες είναι πολύμορφοι και σε σύνδεση με αυτό που λέγαμε και εμείς σε σωματείας που πώς θέλουμε ανακοινώσεις κτλ. Είναι ακριβώς αυτό, ότι ο αγώνας δεν μπορεί να είναι μόνο ένα πράγμα. Μακάρι να υπήρχαν ακόμα περισσότερες δυνάμεις, ας πούμε, να ενισχύανε όλους τους τομείς το ίδιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όσοι αυτή τη στιγμή πυρήνες κινητοποιούνται, κινητοποιούνται πολύ μορφή. Και αυτό είναι για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και ότι δεν είναι ο συνδικαλιστής μόνο. Είναι και ο άνθρωπος της γειτονιάς, ο άνεργος. Είναι διάφορες συλλογικότητες ή ακόμα και άτομα μεμονωμένα, ας πούμε, που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε θεωρώ πια ότι δεν είναι ο συνδικαλισμός πια με την έννοια έτσι, αυτή την περιχαρακωμένη, ας πούμε, δεν τίθεται πια όσον αφορά έναν αγώνα. Δηλαδή έχει πάρα πολλές μορφές και πάρα πολλούς που το περικλείουν, ας πούμε, και το αγκαλιάζουν. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτοί οι αγώνες είναι αυτό που λέει ο Αλέξας ότι δεν έχουν την κάλυψη ας πούμε από καθεστωτικά, είναι η αλήθεια αυτή. Ή αν θα την έχουν αρνητικά. Mm. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα γι' αυτό ας πούμε και το λέω για την Κυριακάτικη γιατί είναι πρόσφατο στο μυαλό μου, έτσι, υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να παραθέσει κάποιος. Ότι εμείς που κάναμε κινητοποίησεις για την Κυριακάτικη επιτίθενταν οι πελάτες εμάς. Ήταν κάτι το οποίο εγώ δεν περίμενα να το ζήσω ποτέ, ας πούμε, και έβλεπες πελάτες οι οποίοι ήταν επιθετικοί, δηλαδή ήταν έτοιμοι να σε χτυπήσουν, ας πούμε, και όταν την ίδια στιγμή άνοιγα την τηλεόραση και έβλεπα ότι οι συνδικαλιστές, μάλιστα τους λέγανε και οι συνδικαλιστές, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, επιτέθηκαν σε ανυποψία στους πελάτες, ξέρω εγώ. Και εκείνη τη στιγμή λέω, μα αν είναι, εντάξει, άστο, μην το καλύψεις, το ξέχασα το τι έγινε, ας πούμε, κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει, πάντως αυτή η πολυμορφία και ότι συμμετέχουν διάφορες συλλογικότητες σε όλους αυτούς τους αγώνες στον δρόμο και για μένα είναι η μόνη απάντηση που μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι από εκεί θα προκύψουν και οι απαραίτητες δράσεις, είτε πρωτότυπες είτε παλιές, οι οποίες θα μπορούν να φέρουν αλλαγές ας πούμε, και εξελίξεις σε όσα διεκδικούνται κάθε φορά. Μα και ιστορικά να το πάρουμε. Πόσο ιστορικά. Εντάξει, πόσο θυμάμαι. Λοιπόν, ιστορικά να το πάρουμε, η οποιαδήποτε αλλαγή έγινε ύστερα από εργατικές διεκδικήσεις, ας πούμε. Να αναφερθούμε στο Οκτάωρο, εκεί πέρα μιλάμε για πραγματικούς αγώνες. Άρα είναι λογικό, επειδή το σύστημα σε φοβάται, και για τη μαζικότητα την οποία μπορείς να έχεις και σε φοβάται επειδή ουσιαστικά θα δημιουργήσεις τις συνθήκες εκείνες για την ανατροπή του ίδιου του συστήματος, να υπάρχει και σπέκουλα, να υπάρχει και οποιαδήποτε απαξίωση ας πούμε και οπωσδήποτε σε όλο αυτό θα βρούνε και τιμητές. Κανένας δεν είναι τέλειος, έτσι. Ούτε εμείς που μιλάμε θεωρούμε ότι είμαστε τέλειοι. Θα βρούνε σίγουρα κάτι υπό αυτή την έννοια. Αυτό που φοβούνται περισσότερο, αυτό και θα χτυπήσουν. Ωραία. Τώρα έχω δύο τελευταίες ερωτήσεις. Χαρά στο κουράγιο σου. Δεν θα τα έχεις, δεν θα τα κλείσει τώρα. Τέλα την κάνεις μία. Όχι, γιατί δεν κολλάει. Πώς βλέπετε τα πράγματα τώρα σε σχέση με το συνδικαλιστικό χώρο, αλλά ας πούμε και σχέση και με το κίνημα, αν υπάρχει κίνημα τέλος πάντων, γιατί άλλοι το βάζουν σε εισαγωγικά, λένε ότι υπάρχει, με την καινούργια κυβέρνηση.
Οπ. Αυτός είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, να μου το πει. Όχι, δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Είμαι με τον Καμένο, γι' αυτό. Είμαι και εγώ Καμένος. Εντάξει, ό,τι έχουμε τα πάντας και τα... Τι να κάνεις τώρα. Έλα, θα ξεκινά. Εσύ που τα λες ωραία. Δηλαδή θέλω να πω, προσβλέπετε σε κάτι, να προσβλέπετε, τέλος πάντων. Δεν διακόρες, ξεκινάει. Ρε, μια φορά είπε να ξεκινήσει και τελικά πάλι στο πήρε πίσω. Για πες. Ναι, αυτό ήταν και για να φανεί, ρε παιδάκι. Ναι, για να φανεί. Τέλος που σου μείνει και τελευταία εντύπωση. Λοιπόν, δεν βλέπουμε τίποτα. Δεν βλέπουμε. Να το πω... Τέλος πάντων. Ευτυχώς που ξεκίνησε. Όχι, το σωματείο γενικά δεν έχει... Και εμείς σαν διοικητικό συμβούλιο, δηλαδή, για να το θέσω και πιο συγκεκριμένα και να μην το πάρω συνολικά. Λοιπόν, δεν έχουμε αυταπάτες σε σχέση με το τι θα φέρει η καινούργια κυβέρνηση και ότι θα φέρει αλλαγές, ας πούμε, συντακτικές, οι οποίες θα διευκολύνουν και θα ανοίξουν τους δρόμους παντού. Προσωπικά τώρα, δεν έχω ιδιαίτερες ελπίδες σε σχέση με αυτό. Και ούτως ή άλλως δεν θεωρώ ότι τα πράγματα αλλάζουν από υπουργικές αποφάσεις. Για μένα ο μόνος δρόμος για να αλλάξουν τα πράγματα είναι... Εντάξει, θα ακουστεί κάπως, αλλά ισχύει για μένα, είναι στον δρόμο. Όπου και να δώσεις, όπου και να αναθέσεις, ανεξάρτητα αν είναι αριστερή ή δεξιά κυβέρνηση, εμένα μου ακούγεται σαν αριστερό και δεξιό αφεντικό. Δηλαδή, έτσι μου ακούγεται. Μακάρι, πραγματικά, δεν είμαι αρνητική σε αυτό, να υπάρξουν κάποιες αλλαγές οι οποίες θα διευκολύνουν τα πράγματα. Αλλά εμένα η βλέψη μου είναι ότι αυτές οι αλλαγές, για να μπορέσουν να παραμείνουν και να είναι οι αλλαγές που πραγματικά θέλουμε, θα προκύψουν από το δρόμο. Και εντάξει, ο καθένας οραματίζεται ένα είδος κοινωνίας το οποίο θέλει να υπάρξει. Για μένα αυτό το είδος κοινωνίας όπου ανατίθεται σε κάποιον κάτι άλλο, για μένα δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιθυμητό. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή ζούμε εδώ που ζούμε, αν έρθουν κάποια πράγματα και διευκολύνουν κάποιες καταστάσεις υπέρ των εργαζομένων και γενικότερα των ανθρώπων της κοινωνίας κτλ, έχει καλώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει από τον κόσμο, από τη βάση δηλαδή, θα είναι να διεκδικήσει αυτό το οποίο θα έρθει, να διεκδικήσει δηλαδή ο ίδιος, ο καθένας μας στη ζωή του, διαφορετικά θα λαμβάνουμε υπουργικές αποφάσεις, την οποία τη μία θα αλλάζουν, την άλλη δεν θα, ξέρω, θα αλλάζουν με τον άλλο ή τον άλλο τρόπο και θα είναι πάντα ανεπαρκής. Αλέξανδρε. Αυτό ήταν. Ναι, πιστεύω ότι κανείς από εμάς, ας πούμε, δεν περιμένει μια πολιτική ηγεσία να δώσει αλλαγές ή πνοή, ας πούμε, σε αυτό που λέγεται εργασιακό περιβάλλον. Εντάξει, κατά ψέματα και οι εταιρείες κινούνται κατά ένα νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Να πω για τη Vodafone ότι από τη στιγμή που υπήρξε το πάγωμα των ρημάνσεων με το Μνημόνιο 2, αμέσως την εφάρμοσε, μονομερώς, παρόλο το γεγονός ότι υπήρχε σύμβαση εν εξελίξη, παρόλα αυτά, και εγώ είναι το ίδιο πράγμα, ναι, παρόλα αυτά μονομερώς το εφάρμοσε, okay, αλλά αυτό το οποίο λέμε είναι, και δεν το λέμε γιατί δεν το πιστεύουμε, το πιστεύουμε ακράδαντα, ότι οτιδήποτε και αν γίνεται στην κοινωνία έξω, το σημαντικό είναι εδώ στο χώρο εργασίας σου τι όρους επιβάλλεις και θα τους επιβάλλεις με τη συμμετοχή. Είτε υπάρχει δεξιά κυβέρνηση, είτε υπάρχει αριστερή, είτε το οτιδήποτε. Εδώ είναι η κυβέρνηση, εδώ σε αυτό το χώρο. Εδώ εσύ καλείσαι να πάρεις μία στάση. Και εδώ καλείσαι να ψηφίσεις και να συμμετέχεις σε αυτό. Γιατί από εδώ θα ξεκινήσει. Αν περιμένεις τώρα στο πλαίσιο της ανάθεσης που ανέφερε η Λιάννα να σου βγάλει κάποιος άλλος το φίδι από την τρύπα και τα φιδιά, μάλλον χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα και έτσι όπως έχει αποδειχθεί άλλωστε, παρά καλύτερα, ας πούμε. Άρα καταλαβαίνω ότι πρέπει να ανήκετε σε αυτά τα περιβόητα
που είχε πει και ο Καραϊβάς, αερομεταφερόμενα τάγματα αναρχικών. θα πω εγώ αναρχικό συνδικάλιστο, να το δέσουμε έτσι λίγο με το συνδικάλισμο. Δηλαδή, τέλος πάντων, για να πάμε τώρα στην τελευταία ερώτηση. Βασικά δεν ξέρω πώς αισθάνεται η Λιλιάνα, αλλά. Όχι, μωρέ, έτσι το πω αυτό, γιατί ναι. Δεν υπάρχουν αερομεταφερόμενα τάγματα αναρχικών. Πολύ οξύμορο όλο αυτό, μάλλον. Δεν υπάρχει. Κοίτα, αν τώρα ρωτάς εμένα, εγώ πιστεύω στο συνάδελφο. Όσο χαζό και να ακούγεται. Ειλικρινά πιστεύω στον συνάδελφο και στη δύναμη. Στον συνάδελφο ή σε όλους. Στον συνάδελφο γενικότερα. Επειδή είπες δεν μας τα έλεγε. Ναι, καλά κάνεις. Δεν άντεξα, ήθελα να πειράξω. Ναι. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει. Πραγματικά εγώ το σκέφτομαι και στη δύναμη όπου μπορεί να αντιλήσει μια συλλογικότητα. Έτσι. Μια συλλογικότητα προφανώς από τα κάτω. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς λέγεται. Εντάξει. Ούτε εγώ, εντάξει. Λοιπόν, οκ. Okay. Η τελευταία ερώτηση είναι τι θέλετε να κάνετε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, τι προβλήματα τρέχουν, τι θέλετε να λύσετε. Αν θέλετε να πείτε, αν θα έχετε, ξέρω εγώ, άλλες κινητοποιήσεις για άλλα πράγματα. Αν θέλετε τα λέτε αυτά, αν δεν θέλετε. Ξεκινάω okay. Εγώ. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς ήταν πολύ πρόσφατο. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν που είχαμε τις απεργίες. Αυτή τη στιγμή συμμετείχαμε τρεις σε αυτό, δηλαδή ήταν η Vodafone, η Wind και η Fortnet, έτσι. Πραγματικά, αν ρωτάς εμένα, εγώ θα σκεφτόμουν να διαμορφωθεί ένα κλίμα τέτοιο, όπου αυτό να συμπαρασύρει και άλλους συναδέλφους και σε άλλες εταιρείες, ούτως ώστε να πάρει μία μαζικότητα και πέραν της διεκδίκησης των συλλογικών συμβάσεων, γιατί αναφερθήκαμε και προηγουμένως ότι καμία εταιρεία δεν έχει συλλογική σύμβαση, έτσι. Ας τους επιβάλλουμε τους όρους εκείνους για να τις αποκτήσουμε εν τέλει και μακάρι να βγουν και αντανακλαστικά και σε άλλες αγορές μέσα από αυτές τις κινητοποίησεις. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε, να πω και να υποσχεθούμε, να το πω, ότι θα προσπαθήσουμε με ό,τι μέσα έχουμε και όταν αναφέρομαι σε μέσα, εδώ θέλω να γίνω συγκεκριμένος και να πω ότι αναφερόμαστε τώρα σε Vodafone και σε Wind, έτσι, δηλαδή προφανώς δεν περιμένουν να μας προβάλλει κάποιος προς τα έξω έναν αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες, γιατί αυτό που θα προβάλλουν είναι ποιος έφερε πρώτος στο 4G+, ας πούμε, και όχι το ποιος πρώτος πάγωσε τις ορειμάνσεις, έτσι. Yeah. Ειδικά σε αυτή την περίοδο όπου η διαφήμιση την κυνηγάνε με το πιστόλι, ας πούμε, οι διάφοροι εκεί, αυτές οι εταιρείες απλόχερα δίνουν διαφημίσεις, γιατί είναι και το φαίνεστε. Και αυτό που λέμε είναι το brand name. Αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ότι αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να διεισδύσουμε εμείς εκεί. Και όχι ότι επειδή μας ενδιαφέρει, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με την απέδραση και τη μαζικότητα. Κάποια μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε, έχουμε μπει σε μια διαδικασία των social media, χωρίς να τα πολυπιστεύουμε και ιδιαίτερα, γιατί θεωρούμε ότι η συμμετοχή, η ενεργή συμμετοχή σε διάφορες συλλογικότητες είναι αυτές που. Ναι, αλλά μπορείς να περάσεις το μήνυμά σου. Εκεί, ναι, αυτό. Να περάσεις το μήνυμά σου, να σε δει κάποιος, είτε αυτό θα είναι στο Facebook, είτε θα είναι στο Twitter, ας πούμε. Εντάξει, να μην το αγιοποιήσουμε, αλλά απ' την άλλη να μην το απαξιώσουμε. Εντελώς, ας πούμε, ναι. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν αναφέρομαι τώρα σε αραβική άνοιξη και τα σχετικά που ξεκίνησε από το Facebook, που μπορεί να βγάλεις προς τα έξω κάτι το οποίο δεν θα έβγαινε υπό άλλες συνθήκες, ας πούμε. Ο Δεκέμβρης του 8, για παράδειγμα, το πώς έγινε, το τι έγινε μάλλον. Βγήκε από κάποιον, από κάποια κοπέλα, ας πούμε, από ό,τι θυμάμαι, που έβγαλε κάτι στο ίντερνετ. Δηλαδή ποτέ δεν θα μπορούσε να αποδειχτεί ότι έγινε αυτό που έγινε. Φαντάζομαι ότι θα γινόταν αυτό που γίνεται κάθε φορά. Υπήρχε ένα βιντεάκι, λες. Ναι, υπήρχε ένα βιντεάκι, ναι, κυκλοφόρησε. Υπήρχε πολύ, το... ναι. Οπωσδήποτε όλα αυτά βοηθάνε και αυτά τα προσπαθούμε να τα εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται, ας πούμε. Τώρα από εκεί πέρα τις δυσκολίες τις γνωρίζουμε. Αλλά θεωρούμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει και σύμπνοια και υπάρχει πραγματική διάθεση να θέσουμε κάποια προβλήματα, ας πούμε, στην πραγματική τους βάση και για αυτά να τα να παλέψουμε, το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε αυτό να πούμε ότι ήταν μόνο η αρχή. Ας το πούμε έτσι. Ωραία.
Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε ως σωματείο είναι ακριβώς αυτό, να διευρύνουμε λίγο το πεδίο της απέθυνσης και της δράσης. Πρωτίστως να ενδυναμώσουμε τη βάση μας, δηλαδή τον κόσμο ο οποίος θα σταλεχούν και θα συσπηρώνεται στο σωματείο από τη μία πλευρά, και από την άλλη διευρύνουμε και εξωτερικά σε άλλα σωματεία, συλλογικότητες που βρίσκονται και οι ίδιοι σε αναβρασμό και διεκδικούν, και να το, αν μπορούμε να το συνδέσουμε με κάποιον τρόπο αυτό ως προς τη δράση, για να διεχειθεί και να ενδυναμωθεί και να είναι και πιο αποτελεσματικό, πιο αποτελεσματική η δράση αυτή. Αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον και προσωπικά μιλώντας, σε κάθε περίπτωση όλο αυτό να γίνεται υπό την... και σε αυτό συμφωνούμε δηλαδή με τους περισσότερους, αλλά εντάξει, να γίνεται υπό την... υπό τη σκοπιά, ας πούμε, ότι θα ακολουθούμε κινηματικές διαδικασίες μακριά από τις λογικές της ανάθεσης, με τον κόσμο να έχει τον πρώτο λόγο και όχι κάποιες, ας πούμε, αυθεντίες, δουσού κτλ. Αυτό, σε συνδυασμό λοιπόν, και τουλάχιστον δηλαδή θα ήταν ονειρικό, ας πούμε, να μπορούσαμε εμείς να έχουμε πραγματικά ένα ρόλο απλά και μόνο συντονιστικό, τίποτα άλλο, δηλαδή απλά εγώ μιλάω με τον Αλέξανδρο, ας πούμε, και η βάση από κάτω να είναι αυτή που θα ξεσηκώνεται και θα κινητοποιεί όλες τις δράσεις. Αυτός είναι ο στόχος και νομίζω ότι θα έρθει, γιατί τα πράγματα... νομίζω ότι θα εξελιχθούν κατά τέτοιον τρόπο που θα το φέρει από μόνο του η κατάσταση. Και όσο και εμείς μένουμε στις αρχές, ας πούμε, και που έχουν να κάνουν με όλο αυτό το οποίο είπαμε και προηγούμενα, νομίζω ότι θα δείξουμε αποτελεσματικότητα στο μέλλον, αλλά πάντα μέσα από κινηματικές διαδικασίες και μακριά από λογικές ανάθεσεις. Και με αυτή τη λογική, ευτυχώς, συμφωνούμε πολλές συλλογικότητες και σωματεία, συμφωνούμε δηλαδή και μεταξύ μας, οπότε νομίζω ότι θα μπορέσει να προχωρήσει πολύ θετικά όλο αυτό. Πάντα η απέθυνση στον κόσμο και μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και από τις δράσεις από τα κάτω, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε την όποια αλλαγή, ας πούμε, επιθυμούμε. Και διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν. Καλά, ναι. Αλλά το θέμα είναι ποιος είναι ο στόχος, ας πούμε, και πώς θα τον επιτύχεις αυτό. Ωραία. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που άντεξες. Έτσι. Απλώς είπαμε κάποια πράγματα, δεν τα αναλύσαμε. Για σένα το κάναμε. Ναι, ναι, σε βλέπω, γελάει. Δεν του άρεσε. Πότε, τώρα ή κάποια άλλη μέρα. Όχι, τώρα, μα θέλει. Δηλαδή, και δεν είναι επαρκή αυτή η κουβέντα, μπορούμε να τη συνεχίσουμε. Έχει μπαταρία τώρα, μα κάνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα τη συνεχίσουμε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πραγματικά.